Καλημεριάν, εδώ είμαστε. Καλημεριάν. Πάω 24, στο Λίμπερο 107,4. Στο κλίμα των ημερών. Στο να πω, έχω μια ακόμα φοβερή εμφάνιση τη εθνική του Άγγλων Σαζιάδη και των παιδιών μα. Καλή τεταρτίτσα, Αστέριο. Τετάρτη, ναι. Καλή τεταρτίτσα στο Παρεάκι. Στο Παρεάκι, ναι. Καλή τεταρτίτσα στα παιδιά τη Εθνική. Μα κάναν περήφανα για ακόμα μια φορά. Σε όλου, σε όλου. Και στον προπονητή και σε όλου. Γενικότερα. Αποδείχθη ότι έχουμε του κορυφαίου αμυντικού στην Ευρώπη. Τα διαβάζαμε κάποτε και αυτά. Παπασταθόπουλος, Μανολάς, Σιώπης. Θα κάνουμε... τουλάχιστον βγάζει στόπερ η εθνική. Η σύγκριση Αρμενία-Ελλάδα τι... πόσο βγάζει. Ποια σύγκριση. Όπως ήταν ας πούμε το Ιταλία-Ελλάδα. Δεν έκανε ο συντάκτης. Δεν έκανε γιατί θα κερδίζαμε 11-0. Ναι. Και δεν ήθελε να κατηγορηθεί για μεροληψία. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τι γλιτώσαμε από τη σύγκριση τουλάχιστον. Ναι. Ήταν πιο εύκολη, αλλά δεν έγινε. Ένα ακόμα ωραίο βράδυ. Για την εθνική. Ήρεμο γαλήνιο. Αυτό το συνοθήλευμα τα τελευταία 5 χρόνια. Θα αναφερθούμε συνέχεια. Με γεγονότα και αγώνες και συμμετοχές. Και όχι με άναθες καυγές όπως βγαίνει και η Κουτσή Μαρία. Και βρήκε την ευκαιρία να πυροβολήσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Εν τω μεταξύ είχαν βγάλει διπλό εισιτήριο πριν τα παιχνίδια. Για Ιταλία και Αρμενία. Και οι περισσότεροι που πήγαν χθες είχαν πάρει το διπλό. Ναι. Τι θα έκανε, Στεριό, θα έλεγε ότι χαλάει το αφήνω, έβρεχε κιόλα χθε. Πού να τρέχει το ΑΚΑ, τα αφήνω. Το πλήρωσα, πώ το πλήρωσα, δεν πάω. Όχι, θα πήγαινα στο ΑΚΑ, αγάπη. Θα πήγαινε κανονικά. 100% όχι. Αν το έχει πάρει. Ε. Δεν θα πήγαινε ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Και αν το είχα πάρει. Εντάξει, με Ιταλία ήταν πιο εμπορικό. Προσφέρεται ναι, για καμιά οικογένεια ναι. Κάτι. Ναι. Για καμιά οικογένεια, ρε παιδί μου, για κανένα παιδάκι. Εντάξει, τα παιδάκια. Χθε τι έλεγα, under 5.000. Μέσα έπεσαν. Χθε πόσο είχε, πρέπει να έχει 2-3 είχε. 2-3.000 είχε, 4. Με κακό καιρό, όλα. Τι. Άστο. Τέλος πάντων. Τρίτη και όλο που να τραβιέσαι. Τρίτη, ναι. Εντάξει, 15 δεν είχα και κλείσει η αγορά, δεν ήταν η δικαιολογία κι αυτή. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα τραβάει. Ναι. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα ασχολιόμουν προσωπικά. Αλλά τουλάχιστον εγώ διαπιστώνω μια προσπάθεια να πλήξουν κάποιοι με το μυαλό τους τον Ιβάν Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ. Οκ, είναι η τακτική. Αντί να χτυπήσουμε τον Γάδρο και πάμε στο Σαμάρι. Εντάξει, οκ, θα αναφερθούμε συνέχεια και με τον Σταύρο. Καθένας έχει την άποψή του. Εγώ τη δική μου για την εθνική αγάπη την έχω αποκρυσταλώσει εδώ και 5 χρόνια. Μπράβο, Σταρή. Δεν γίνεται να φταίει συνέχεια ούτε ο Ρανιέρη, ούτε ο Σκίμπε, ούτε ο Μακραγιάν, ούτε ο Αναστασιάδης, ούτε ο Βίτα, ούτε ο Γάμα, ούτε ο Δέλτα. Και τα παιδιά μας αυτά να είναι στο απειρόβλητο. Εγώ νομίζω ότι φταίνε και οι δύο πλευρές. Και οι παίκτες, αλλά και όλο αυτό το πράγμα με τον Αναστασιάδη. Ναι, σου ξαναλέω, ο Αναστασιάδης είναι προπονητής στα τελευταία 4 παιχνίδια. Ναι, και σου ξαναλέω. Οι συγκεκριμένοι παίκτες λοιπόν είναι μέσα στα παιχνίδια, στα παιχνίδια ντροπής για την εθνική, είναι μέσα σε όλα. Ναι, και σου ξαναλέω ότι για μένα έχουμε ρίδο και οι δύο. Ναι. Και αριθμητικά ποσοτικά, να το πάρουμε όμως, όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι μέσα σε όλες τις ήττες ντροπής. Και ένας προπονητής είναι μόνο εκθέσεις, γιατί με την Ιταλία εντάξει, εμφάνιση τραγική και η επιλογή του Αναστασιάδη για τα πανηγύρια. Εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν τη λες και ήταν ντροπή. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ήταν ντροπή είναι από το Λιχτενστάιν, από τα Φερόε. Οκ. Okay. Και σε αυτά είναι μέσα συγκεκριμένοι παίκτες. Όλοι αυτοί που κόπτονται για την εθνική και βγαίνουν και δηλώνουν δημόσια ή αυτοί εμείς. Στο καλό, παιδιά. Η εθνική δεν είναι για να μεγαλώνουμε απλά το βιογραφικό μας. Για να λέμε ότι έχουμε 70, 80, 90 συμμετοχές με την εθνική. Για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν θα υπερασπιστώ επουδενή τον Άγγελο Αναστασιάδη. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να... όχι απλά να συμμαζέψει τα συμμάζευτα, δεν μπορεί να κάνει ούτε τα βασικά. Αλλά όχι και να πηγαίνουν όλα τα βέλη εκεί. Και δεν να είναι στο πυρόβλητο πάνε... ο Μανολάς, ο Σιώπης, ο Παπασταθόπουλος, ο Τωροσίδης. Δεν μπορούν να πάνε μόνο εκεί τα βέλη. Αλλά... Ναι, εκεί πάνε τα βέλη. Αλλά είναι... δεν πάνε όλα εκεί. Υπάρχει και κόσμος που λέει, που κοιτάει και τις δύο πλευρές. Υπάρχει και κόσμος που μένει μόνο εκεί. Υπάρχει κόσμος που χτυπάει την ΕΠΟ, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Ναι. Δεν μπορεί να μείνεις μόνο στο ένα. Οι 9 στους 10 που χτυπάνε την ΕΠΟ σήμερα και το γραμμένο έχουν από πίσω στο μυαλό τους άλλα πράγματα. Προφανώς. Αλλά αυτή είναι μια μερίδα, δεν το κάνουν όλοι. Αυτοί που το κάνουν, μάλλον το κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν το κάνουν μόνο τώρα και το κάνουν με στόχευση. Προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εγώ θυμάμαι κάτι προσέλιδα αγάπη μετά από ήττες τύπου Φερόε και Λιχτενστάιν, εθνική Μικόνου.
Ναι, γιατί τότε ήταν άλλο τα δεδομένα. Τα βέλη στους παίκτες. Τότε ήταν άλλο τα δεδομένα. Τότε είχαμε Γκυρτζίκη και Σαρή και τα λοιπά. Τώρα πάνε προς τα αλλού. Τώρα οι παίκτες είναι ήρωες που είναι μπερδεμένοι γιατί τους μπέρδεψε ο προπονητής και χτυπάμε τον Ανασιάδη. Και ξαναλέω, δεν έχω καμία διάθεση και δεν βρίσκω ούτε μία αφορμή για να υπερασπιστώ τον Άγγελο Ανασιάδη. Απέτυχε πανταγωδός. Και αυτός. Και δεν στέκομαι τόσο στις δηλώσεις του. Το έχω πάρει απόφαση ότι αυτός είναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν μπει στη δεύτερη φάση της ζωής του, δηλαδή μετά τα 30-40. Εδώ δεν αλλάζει ο άνθρωπος μετά τα 15-16, λένε αγάπη επιστήμονες. Ναι, απλά αυτό λίγο κατατάει και ασόβαρο και εκνευριστικό. Εντάξει, ναι, αλλά δεν μπορώ να χτίζω κριτική για τις δηλώσεις του. Οι δηλώσεις του είναι αστείες εδώ και 20 χρόνια. Φτάνει, ρε φίλε, όμως. Δεν φτάνει, αγάπη. Αυτό έτσι θα πηγαίνει μέχρι τέλος. Δεν μπορείς να χάνεις και να λες ότι άλλοι είναι καλύτεροι. Εγώ θα τον κρίνω με βάση το τι αλλαγές έφερε στην εθνική και ποια είναι η εικόνα της. Και σε αυτό μηδέν έχει. Που είναι μια τραγική εικόνα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που ο Αναστασιάδης πάει κάπου να έχει κάποια φαντάσματα δεξιά-αριστερά και κάθε φορά να κάνουμε την ίδια κουβέντα τυχαία. Συνέχεια τι πράγμα γίνεται, όπου και να είναι. Άμα είναι να κάνουμε κουβέντα για 5 χρόνια πριν, ας γίνει κουβέντα για 5 χρόνια πριν. Εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται. Θα γίνει μια συνολική κουβέντα, αγάπη. Δεν γίνεται να απομονώσουμε το τελευταίο δίμηνο της Εθνικής. Η Εθνική παραπέει και γίνεται ρεντίκολο εδώ και 5 χρόνια. Από εμάς, τουλάχιστον εδώ που είμαστε, και το Σταύρο ενδεχομένως, κανένας δεν είπε όταν ήρθε ο Αναστασιάδης ότι αλλάζει η εποχή. Όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Και το είχα πει. Περίμενε κάτι διαφορετικό. Ούτε μείωση στο εκατομμύριο. Ε. Περίμενα μια περισσότερη αγωνιστικότητα, αλλά μέχρι εκεί. Αποτελεσματικότητα, όχι. Αλλά έχω το συνήθειο και το προτέρημα ή το μειονέκτημα να θυμάμαι τι έγραφε ο καθένας από αυτούς πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια. Και η Κουτσή Μαρία. Και η Κουτσή Μαρία στην κυριολεξία. Εννοείς συγκεκριμένους αναλυτές τώρα. Αναλυτές, δημοσιογράφους του μπάσκετ. Opinion leaders και τέτοια. Δημοσιογράφοι, παύλα ηθοποιοί που είναι για Όσκαρ κάθε φορά που βγαίνουν στο YouTube. Ναι, αυτοί το κάνουν όμως πάντα. Όχι, δεν το κάνουν πάντα, αγάπη. Τα τελευταία χρόνια το κάνουν πάντα. Δεν το κάνουν πάντα. Στόχο. Δεν το κάνουν πάντα. Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια. Με αυτό σου λέω. Το κάνουν πάντα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δύο. Με συγκεκριμένο στόχο. Ναι. Εκτός εθνικής. Αλλά άλλο αυτό. Οι συγκεκριμένοι χτυπούσαν τους ποδοσφαιριστές τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ξαφνικά οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που έχουν το δίκιο, θέλουν να προσφέρουν πάρα πολλά όλα αυτά στην εθνική και δεν τους αφήνει ο Αναστασιάδης και ο Γραμμένος και η ΕΠΟ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήταν έτσι τα πράγματα αν μιλούσαμε για μια εθνική μοντέλο και ήρθε ο Αναστασιάδης και τη ρήμαξε. Είναι ένα συνοθήλευμα παιχτών εδώ και 5 χρόνια. Και είπα θα μιλήσω και θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παιχνίδια και συγκεκριμένες δεκάδες. Γιατί ο κόσμος ξεχνάει. Ούτε μπορώ να φάω εγώ τον παπά του συγκλονιστικού Φορτούνη που αυτό και προσπάθησε μόνος του ο Κώστας και. Καλά, Φορτούνης με την αφήθηκε να πάρει. Ο Φορτούνης κρέμασε την ομάδα στο 0-2. Ναι, ο Φορτούνης ό,τι έκανε και με τον γκολ το οποίο πραγματικά είναι φοβερό. Εντάξει, δεν πούμε ότι θέλει να πάρει μεταγραφή. Προφανώς και έπαιζε ναι, τον εαυτό του. Ο Φορτούνης όμως κρέμασε την ομάδα στο 0-2. Με μια πάσα που δεν την κάνουν ούτε στα λαγκαδίκια. Ναι, κανένας δεν είπε ότι ο Φορτούνης έκανε. Μα κανένας δεν το γράφει το κανένας όμως. Όχι, μένουν οι περισσότεροι στον κόλπο. Διάβασε όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί, όλα τα πρωτοσέλιδα, όλες τις εφημερίδες. Στη διάρκεια του αγώνα Αριστερή το είπανε. Μετά δεν το είπανε γιατί έμειναν στον κόλ. Και άμα ένας έδειξε κάτι. Η δουλειά μας, αγάπη, δεν είναι όμως γενικά μιλάω να μένουμε στον κόλ. Μα δεν θα κάτσω να υπερασπιστώ εγώ τον καθένα για το τι γράφει και το, ή να τον. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να τον. Το ότι δεν το γράφει όμως ούτε ένας, θα πρέπει να μας προβληματίσει όμως. Μα σου λέω για το γίγαντα Φορτούνη και το καμάρι αυτό της Εθνικής. Εντάξει, δεν μπορείς να διαγράψεις όλα. Με την ίδια λογική, ούτε εσύ μπορείς να διαγράψεις όλα γιατί έκανε το λάθος δεύτερο γκολ. Κάπου στη μέση πρέπει να είμαστε. Όχι, θα αναφερθώ ότι έβαλε μια πραγματικά κολάρα. Εγώ σου λέω αλλά θα αναφερθώ ότι κρέμασε την ομάδα στο 0-2. Εγώ αναγνωρίζω, σου λέω, το σκεφτόμουν και στον αγώνα, του ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ότι θέλει να δείξει πράγματα, γιατί μόνιμος δεν έδινε πάσες, έπαιζε για τον εαυτό του. Αυτό κοιτούσε. Θα κάνουμε κουβέντα και με τον Σταύρο σε 5 λεπτάκια. Λογικά. Να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Τέλος πάντων, θα του πάω και επειδή θα ξαναμιλήσουμε μετά με την εθνική, θα του πάω και δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες. Ούτε υπάρχει λόγος να τρελαίνει τον κόσμο και γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Οι υποθέσεις είναι χθες ξεκάθαρες, τα λέγαμε όλες τις ημέρες. Απλά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν έχει και νομίζω ουσία να επαναλαμβανόμαστε
συνεχώς και να λέμε τα ίδια. Ούτε στο Σίλβα υπάρχει κάποια εξέλιξη, ούτε στο Τουκάνια υπάρχει, ούτε σε κάποια άλλη θέση ουσιαστική εξέλιξη μέχρι τώρα. Έχουμε και σήμερα και γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη που ξέρω ότι δεν είναι και το πλέον εμπορικό θέμα. Ναι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον κυρίως λόγω μπάσκετ. Ναι. Νομίζω θα τεθούν ερωτήματα στο Θανάση Κατσαρή. Και θα έχει ενδιαφέρον να απαντηθούν γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή το σύλλογο τον καίει η ομάδα μπάσκετ. Ναι. Δεν τον καίει ούτε το βόλε, ούτε το χάντμπολ γυναικών, ούτε το γυναικείο ποδόσφαιρο, ούτε το βόλε γυναικών, ούτε το μπάσκετ γυναικών. Ο σύλλογος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα που ονομάζεται ομάδα μπάσκετ. Και επειδή νομίζω θα είναι και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη στην Γενική Συνέλευση, την ετήσια, όπου γίνεται ο απολογισμός των τμήματων, θα του γίνουν ερωτήματα και θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις του. Θα είναι και το ΠΑΟ 24 φυσικά. Σύσσωμο. Ναι, να καλύψει τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και οτιδήποτε άλλο συμβεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Στις 7 ξεκινάει. Στις 7. Άρα πες 7 και. Θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν έγινε λόγω μία παρτίας. Βάσει καταστατικού, σήμερα θα γίνει ακόμα και αν δεν πατήσει ψυχή, που λέει ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι θα έχει κόσμο. Καλό, όχι αμάν. Καλά, αυτοί που μας ενδιαφέρουν για να δώσουν απαντήσεις θα είναι εκεί. Ναι, και νομίζω θα έχει και μέλη του Ερασιτέχνη για να θέσουν ερωτήματα στον Θανάση Κατσαρή. Τι συμβαίνει με την ομάδα μπάσκετ, πού ακριβώς βρίσκονται οι επαφές με τον κύριο Καραμάνο, ποιος είναι ο κύριος Καραμάνος, ποιοι επιχειρηματίες είναι από πίσω. Ναι, να ξεκαθαρίσει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προσεκτικός. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το ότι αυτή τη στιγμή που λέει ο λόγος δεν έχει ομάδα στον ήλιο μοίρα, δεν σημαίνει ότι ο Χ, ο Ψ, ο Ωμέγα, χωρίς να προσφέρει τις εγγυήσεις, θα πάρει την ομάδα μπάσκετ. Και επειδή αυτή η ομάδα έχει ζήσει αρκετές λέλαπες, με μεγαλύτερη μέχρι τώρα τη λέλαπα δρόσου, δεν γίνεται να την ξαναπεράσει. Καλύτερα να πάει η ομάδα με τις δικές της δυνάμεις, με ένα μπάτζετ 200.000 ευρώ που λέει ο λόγος, 300, και να παλέψει τίμια για την παραμονή, παρά να πάει στα χέρια ενός δεύτερου δρόσου. Ναι. Επειδή τα λόγια παρεξηγούνται, εννοείται πως δεν είναι καμιά μορφή για τον κύριο Καραμάνο, αλλά απλώς δεν τον ξέρω από χθες, δεν τον ξέρει κανείς μας νομίζω. Οπότε είτε ο κύριος Καραμάνος, είτε αν προκύψει κάποιος άλλος μετά, είτε αν προκύψουν άλλοι μετά, μακάρι να προκύψουν πολλοί, θα πρέπει να εξεταστούν εξονυχιστικά το background τους, τις προθέσεις τους, την οικονομική τους επιφάνεια, για να μην μπει ο σύλλογος σε μεγαλύτερες περιπέτειες από ό,τι είναι τώρα. Γιατί η κατάσταση τώρα δεν τιμάει κανέναν, αλλά σίγουρα υπάρχει πιο κάτω. Δεν έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ στο σημείο 0, για να πει κάποιος ότι δεν έχει πιο κάτω. Μια χαρά έχει και πιο κάτω και ακόμα παρακάτω. Ναι, και ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Οπότε καλό θα είναι πριν να αλλάξει χέρια η ΚΑΕ, εάν αλλάξει, γιατί κάλλιστα μπορεί να είναι πολύ σοβαρός ο κ. Καραμάνος και οι επιχειρηματίες που είναι από πίσω, να δουν τα χρέη, να δουν τις προοπτικές και να πούνε αλλιώς τα υπολογίζαμε, δεν μπορούμε να μπούμε, δεν υπάρχει προοπτική. Ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη, δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει όχι, μπορεί να πει κάλλιστα όχι και ο κ. Καραμάνος και οι επιχειρηματίες που εκπροσωπεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το επόμενο βήμα να γίνει με προσοχή. Η δική μου άποψη είναι καλύτερα να πάει η ομάδα ως έχει, με 5 επαγγελματίες και 5 εφήβους και να κάνει τον αγώνα της, παρά να πάει σε χέρια και σε ανθρώπους που δεν θα έχουν ούτε τα στοιχειώδη για να την πάνε στο επόμενο βήμα της. Θα είναι εκεί σήμερα και ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Ραφαέλ Γκατζής από το ΠΑΟΚ 24, ναι, για να μεταφέρουν όλα ό,τι θα προκύψει στις 7 το απόγευμα, οπότε νομίζω από εκεί θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα να δούμε αν θα μιλήσουμε με το Σταύρο. Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε? Χαμός τα ρίγια. Προλαβαίνουν ακόμα. Ένα Σαββατοκύριακο. Ναι. Τετάρτη σήμερα. Τελευταίες δύο παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι Θέλει, το πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Η προσωπική μου άποψη ότι ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής ever. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο, τελευταίες παραστάσεις μίας ακόμα επιτυχημένης εκδήλωσης του Regency Casino και του Θέατρου Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο, κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, φυσικά στα ταμεία του Καζίνου Όλου 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είναι προαιρετικό πριν ή μετά την παράσταση να περάσετε μια βόλτα στο Ρίζεσαι Καζίνο να δοκιμάσετε την τύχη σας. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Απλώς πρέπει να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε το αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου
Μπορείτε να μπείτε στο θέατρο του Βεργίνα, είτε 10, είτε 20, είτε 50, είτε 80. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη και κάθε οικονομική δυνατότητα, είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φίνι, κατά νέα γραφεία της Αναδομό. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η Στίχημαν είναι μαζί μας. Τελείωσαν τα προκριματικά, αλλά έχει ακόμα επιλογές. Ξεκινάει σιγά σιγά το Κόπα Αμέρικα και το Κόπα Αφρικα. Κοιμηθήκαμε χθες που είδαμε το 9-90 της Αρμενίας. Απλώς η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε το μυαλό κανενός. Εγώ κατάλαβα ότι πολλοί το παίξανε στα social media. Ή το έλεγαν. Όχι, δεν το παίξει κανείς. Αλλά είδα δεν πολλά. Το παίξει η αλήθεια είναι ότι και εγώ το σκέφτηκα και δεν το έβαλα. Δεν κοίταξα να το λέγαμε εδώ. Νομίζω ότι μπορεί να υπήρξαν πάρα πολλοί που να πήγανε μέχρι το Χ, αλλά είναι ψεύτες όσοι λένε ότι παίξανε το διπλό και αυτά κτλ. Έχουμε γεμίσει την Ελλάδα από μεταχρηστών προφήτες. Στήριξα την ανατροπή. Και είναι μια αειδιαστική κατηγορία όλοι αυτοί που το παίζουν οι γκουρού του αθλήματος και τα λέγαμε κτλ. Δεν λέγαμε τίποτα. Καλά, αν βρέθηκαν άνθρωποι που το παίξανε, μπράβο τους, καλοφάγωτα τα κέρδη. Και καλή συνέχεια και σε καλή μεριά. Δεν είμαι εγώ αρνητικός. Αλλά το ότι έπαιξε η μισή Ελλάδα το διπλό της Αρμενίας, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Λοιπόν. Και στη στοίχημα πάντως έβγαινε στη δημοφιλή. Το είχε πάρα πολλά. Το διπλό? Ναι. Σε αυτά που δείχνει. Μακάρι να πληρώθηκε ο κόσμος. Το είχε παίξει αρκετός κόσμος. Τέλος πάντων, είναι ακόμα αρκετές οι επιλογές. Ξεκινάει το Κόπα Αμέρικα και το Κόπα Αφρικα σιγά σιγά. Οπότε εκεί θα είναι πολλοί αγώνες. Υπάρχει μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα. Μπαίνετε στο στοίχημα.gr από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και κάνετε τις επιλογές. Υπάρχει και το σερί και το live καζίνο. Πάμε στο διάλειμμα και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα Σταυροκόλκα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Θα έχουμε τώρα μια κουβέντα με τον αδιούχο Σταύρο. Ποιος αδιούχος δεν το λες και πέντε ξέρει καλύτερα. Ποιος αδιούχος. Δεν έχεις άδεια. Καμιά άδεια. Σταύρο δεν έχεις άδεια γάμου. Έχω πάρει καμιά άδεια. Να είδατε σε καμιά παραλία. Δεν έχεις άδεια γάμου. Δεν έχω άδεια, όχι. Αφού το έγραψες κιόλας. Κανονικά δεν είμαι στον αέρα τώρα. Δουλεύεις κανονικά. Μα γι' αυτό Σταύρος είπε, επειδή ήθελα να σε ανεβάσω ότι παρά την άδεια που έχεις, είσαι κανονικά δεν στο πόσο σου. Όχι ρε, την άδεια που θα μπορούσε να έχει. Άδεια γάμου που θα μπορούσε. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Σταύρο, όλα καλά με τον Ανούφριο. Τέλεια. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Προχωράμε. Σταύρο, τέλεια. Τι έχουμε να πούμε για την μεγάλη βραδιά που μας χάρισε και χθες η Εθνική και τα παρελκόμενα που όλα ακολούθησαν. Καλά. Όλα φυσιολογικά. Δεν πίστευα θα γίνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν περίμενες κάτι άλλο? Όχι, αυτά είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας. Όποιος δεν την ξέρει, τώρα βρήκατε να μιλάτε με 20 μέτρα απόσταση ο καθένας. Κάτσε λίγο. Κάτσε να πω. Ζωζό, ζωντανή εκπομπή είναι, ναι. Έλα. Ναι. Έλα. Μέχρι τώρα υπήρχε ησυχία και ξαφνικά έρχεσαι να μιλάει ο ένας από την μια γωνία, ο άλλος από την άλλη. Ναι. Τέλος πάντων. Όλα αυτά, παιδιά, είναι ιστορία ποδοσφαίρου. Δεν είναι κάτι που μας εφηδιάζει. Εντάξει. Αλλά. Επειδή πάλι ο ΠΑΟΚ είναι σε επίκεντρο. Ότι χρεώνεται, ξέρω εγώ, γραμμένος άγρα και ο ΠΑΟΚ την επιλογή του κυρίου Αναθεσιάδη στον Πάγκο της Εθνικής. Πρώτα απ' όλα η απόφαση για την πρόσληψή του είναι ομόφωνη. Έτσι. Όσο φταίει ο εισηγητής, φταίνε και οι παραδόφατες που συμφώνησαν σε αυτή. Ναι. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τις ενδείξεις τις τελευταίες, σύντομα αναμένεται να ακούσει, μάλλον να λυθεί το συμβόλαιο. Ναι. Αυτό μαθαίνω τελευταία. Ως τελευταίες πληροφορίες δεν είμαι σίγουρος, πληροφορίες είναι, αλλά αυτό είναι το κλίμα. Κρατούμενο νούμερο 1. Τώρα, μιλάμε για μια απόφαση ομόφωνη. Όσο φταίνε τα στελέχη που πρόσκειται στο ΠΑΟΚ, άλλο τόσο φταίνε τα στελέχη που πρόσκειται στην ΑΕΚ, άλλο τόσο φταίνε τα στελέχη που πρόσκειται στον Ολυμπιακό. Ωραία. Το κλείνουμε εδώ. Τώρα, πώς όλες αυτές οι παραδόφατσες μαζεύτηκαν εκεί και πήραν αυτή την απόφαση, ας φροντίσουν να μην. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Βρίζας δεν είχε ιδέα. Ναι. Γι' αυτό και παραιτήθηκε αμέσως μετά. Δηλαδή, δεν είχε άποψη, ξέρω εγώ, για το πλάνο της Εθνικής ο Βρίζας, ο οποίος ήταν αυτός που έστησε όλο το πλάνο του Φερνάντο Σάντος για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα, το οποίο το έκοψαν και οι τσίκηδες και πήγε να το ξαναστήσει
Και είχε άποψη ο Γραμμένος, ο Βέβες, ωραία, ο Βακάλης και όλοι αυτοί οι μυστήριοι. Σε θέματα ποδοσφαιρικά μυστήριοι. Ναι. Εντάξει. Γιατί εγώ για τον Γραμμένο, παραδείγματος χάρη, κόβω το χέρι μου ότι είναι ηθικός. Και σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο ΕΠΟ, εντάξει, δεν συγκρίνεται ο Γραμμένος σε θέματα ηθικής. Ωραία. Αλλά επειδή βλέπω εγώ το κομμάτι της επικοινωνίας στην Αθήνα πώς λειτουργεί, πάει να χρεωθεί τώρα ο Γραμμένος και ο ΠΑΟΚ μια αστεία επιλογή, γιατί γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος που συνέβη αυτό το πράγμα το 2019. Εντάξει, πάει να τη χρεωθεί ο ΠΑΟΚ και ο Γραμμένος και να σβήσει όλο το σκηνικό το οποίο δημιουργήθηκε με κανονικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δηλαδή, να σβήσουμε το ότι μπαίνει βάρο, ότι θα ξέρει διαιτητές που ισορρόπησαν το παιχνίδι, ότι άλλαξε, ότι ο αθλητής δεν είναι ο ίδιος κάθε χρόνο. Να τα σβήσουμε όλα. Και επειδή έγινε μία επιλογή κομική από την Εκκλητική Επιτροπή της ΕΠΟ για τον προπονητή της Εθνικής. Ωραία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση που είναι αντιποδοσφαιρική. Και η ΕΠΟ γενικά, παραδοσιακά σαν δομή, έχει αντιποδοσφαιρική λογική. Γιατί? Για να είσαι πρόεδρος στην ΕΠΟ, π.χ. πρέπει να έχεις πτυχίο ΑΕΗ. Τι πτυχίο ΑΕΗ να έχει ο ποδοσφαιριστής? Άρα αποκλείεται ο ποδοσφαιριστής από την προεδρία της ΕΠΟ. Φεύγει. Ναι. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Έχουμε γνωρίσει δύο με πτυχίο ΑΕΗ ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ωραία. Ναι, ναι. Πάει αυτό. Όταν υπάρχει τεχνικός διευθυντής π.χ. όπως ο Βρίζας, ωραία, που ξέρει τη δουλειά, ξέχωρα με τις βλακίες και τα άλλα που του χρεώνουν και το κουτσομπολιό, όχι χρωστά 65.000 σαν την Κίδη, άμα αρχίσει ο Βρίζας και μιλάει πόσα του χρωστάνε άλλοι, θα χαθεί ο μπούσουλας. Ωραία, αλλά πάμε, αυτό είναι κουτσομπολιό και είναι προσωπικό του θέμα. Αλλά πάμε παραπέρα. Εντάξει. Όταν λοιπόν ο Χ. Δεύες πιστεύει ότι μπορεί να καπελώσει τον τεχνικό διευθυντή και να κάνει τα δικά του. Όχι μόνο ο Δέντες τώρα, και άλλοι στο παρελθόν, και μπορεί να λειτουργήσει με ποδοσφαιρικά κριτήρια, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Άρα λοιπόν είναι και θέμα δομής της ΕΠΟ, το πώς διαλέγεις έναν προπονητή, τι στόχες έχεις. Για αυτά τόσα χρόνια δεν είμαστε ικανοί σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είμαστε ικανοί να στήσουμε, να αποφασίσουμε τι μας βολεύει να παίζουμε. Τι μας βολεύει να παίζουμε, ρε. Τι χαρακτηριστικά έχουμε σαν ποδόσφαιρο. Πώς μπορούμε να βασιστούμε, τι πλάνο μπορεί να έχουμε. Πού βγάζουμε καλούς παίκτες, πού έχουμε αδυναμία, να δουλέψουμε πάνω σε αυτήν την αδυναμία. Πάνω σε αυτό, σε αυτό που λες, Σταύρο, εάν διαβάσει κάποιος πώς η εθνική Βελγίου έφτασε από το 0 εδώ που είναι, θα του παίζουν οι τρίχες της κεφαλής του. Στεργιό, πάνω σε αυτό που λες. Δεν είναι η εθνική Ελλάδα που αποτυχάνει. Και η Ιταλία πέτυχε τις προάλλες να πάει στο Μουντιάλ. Ξέρεις πόσα πράγματα άλλαξαν στη δομή της τότε. Η Γερμανία όταν αποκλείστηκε, δεν θυμάμαι σε ποια μεγάλη διοργάνωση ήτανε, άλλαξε όλη τη δομή της. Και πήγε μετά το παγκόσμιο. Δεν είναι δηλαδή... Έχουν ποδοσφαιρικές αρχές. Μπορούν να διαβάσουν μια κατάσταση. Μπορούν να έχουν μια βάση πάνω στο τι θέλουν να κάνουν. Ναι, ο προπονητής κακή επιλογή. Κάκης. Ο προηγούμενος προπονητής κακή επιλογή, ο προηγούμενος προπονητής κακή επιλογή, πέντε σερί κακές επιλογές. Από τότε που οι Κυρκίδες κάναν τον Καρακλησνίκη με τον Σάντος και τον στείλαν με άλλο πλάνο στη χώρα του. Γιατί με αυτά που διαβάζουμε σήμερα θα ξεχάσουμε και τι είχε γίνει στην Ελλάδα. Ωραία. Ας αποδεχτούμε λοιπόν ότι οι παράγοντες είναι άμπαλοι. Εντελώς. Δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Ας αποδεχτούμε ότι είναι εκλογισμένοι στα μικρό συμφέροντά τους, ως ένα βαθμό. Παραδοσιακά, όχι τώρα. Και μετά ας καθίσουμε να κάνουμε την κουβέντα γιατί έφτασε η Εθνική να έχει αυτή την επιλογή και αυτή την εικόνα. Επίσης, επειδή δουλεύουμε το παιχνίδι στο Λιπρές, ωραία, δουλεύουμε και τη συμπεριφορά συγκεκριμένων παιχτών χθες. Δεν είναι τόσο αθώο, λέω εγώ, έτσι που το είδαμε πρώτη ματιά. Κανείς το λέει. Εγώ τα έλεγα νωρίτερα, ναι. Ναι. Τόσο αθώο δεν είναι. Εγώ, ναι, δεν είναι τόσο αθώο. Γιατί δεν παρέλαβε ο Αναστασιάδης μία εθνική μοντέλο και την έκανε σε δύο μήνες ναι, στο σημείο 0. Είναι μια κατάσταση πενταετία, Σταύρο. Ναι, αυτό που κάνει ο Αναστασιάδης, κύριε Προπονητικά, είναι... Όχι, το είπα. Ότι είναι ανεπαρκής όσο δεν πάει. Αποδείχθηκε μέσα σε 4 παιχνίδια. Αλλά είναι αυτό που λες εσύ ότι δεν γίνεται να ξεχάσουμε την τελευταία πενταετία.
να τα σβήσουμε όλα ξαφνικά, να πάρουμε την εθνική των δύο τελευταίων αγώνων. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια κακή επιλογή, την οποία, εντάξει, τι να πούμε, τα ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε, εσείς πώς δεν τα ξέρετε που κάνετε τους παράγοντες. Εσείς πώς δεν τα ξέρετε που κάνετε τους παράγοντες. Εγώ τα ξέρω, τι είμαι ο Άινστάιν. Δεν ξέρεις δηλαδή ότι σε μια εποχή, ξέρω εγώ, που τα μηχανήματα μετράνε το ουρικό οξύ του παίκτη που παίζει, ότι ο κάποιος προπονητής μετράει ακόμα συχνούς με το δάχτυλο. Δεν το ξέρεις. Δηλαδή, δεν είναι, είναι το πρόβλημα, είναι παραγωγικό. Από εκεί ξεκινάμε. Το γιατί επιλέχθηκε ένας τέτοιος προπονητής είναι και ο λόγος που δεν έχουμε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν ξέρουν μπάλα. Απλά είναι τα πράγματα. Και αναρωτιέσαι εσύ γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Βρέθηκε, ξέρω εγώ, τώρα ο Γιαννακόπουλος με τον Πασινά δίπλα του. Ωραία, ποια είναι η προϋπηρεσία σας προπονητικά? Ποια είναι η προϋπηρεσία σας προπονητικά? Ποιο είναι το βιογραφικό? Παίξατε μπάλα, ωραία. Να σου βρω εγώ 15 που παίξαν μπάλα και δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουνε. 15 να σου βρω. 15. Τέλος πάντων, δεν είναι... Τα πράγματα είναι ασόβαρα στη δομή πρώτα απ' όλα. Εντάξει. Τα πρόσωπα οφείλουν να την αλλάξουν οι παράγοντες. Από εκεί και πέρα ο Αναστασιάδης θα αποτελέσει παρελθόν σε λίγο. Ο ΠΑΟΚ θα πάει ένα κοροϊδίστικο χρέωμα. Παρότι και η ΑΕΚ μαζί αποφάσισε. Ομόφωνη είναι η απόφαση. Τα ίδια υπάρχουν δημοσιεύματα. Βλέπω εκεί τα εξαπτέρυγα της ΑΕΚ. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη ο Βακάλης. Δεν αποφάσισε ο Βακάλης. Την επιλογή γραμμένου. Κάτσε, άμα δεν σου άρεσε, πες όχι. Πες όχι. Υπάρχει και η παρέτηση επίσης, Σταύρο, λέω εγώ. Ναι, το συγγνώμη στο Facebook και συνεχίζουμε και όλα καλά, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Αν είσαι τόσο πια, έχεις την ευτυχία, τράβα και μια παρέτηση. Να σου πω μπράβο, ρε φίλε. Αποφάσισες για τον Άγγελο, είδες τα χάλια μας. Θες να πεις κάτι στον αέρα για τον Άρη μας, ρε φίλε. Είδες να την πιείς. Τι. Αυτή είναι η ιατρική. Η αρχική τι, δεν την... Ωραία, μπράβο. Την ακούς με αυτήν, αδερφέ? Ωραία. Όχι, Από εδώ και κάτω. Α, ωραία. Εντάξει, τώρα είμαι ταμπλούχος, δεν έχω ανάγκη. Μόλις κάνω καμιά ήττα μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή, και εμείς μετά στον Ιντέ και είμαστε συμμαθητές, φίλοι. Έλα. Έλα. Κάτσε, ωραία, έλα, πράγμα, έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Παοξάκι μου. Πώς το λένε? Πού ήμασταν? Είναι λοιπόν το θέμα παραγωγικό. Και τελειώνει. Το θέμα, Σταύρο, είναι ότι... Κοίταξε. Εγώ, εσύ, ο καθένας, όχι ο καθένας, ποτέ δεν διστάσαμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εντάξει. Εγώ όμως δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια σε συναδέρφους, εφημερίδες, σε κειμενογράφους κτλ. Που 5 χρόνια δεν λέγαν κουβέντα για την εθνική, ξαφνικά θυμήθηκαν την εθνική. Εγώ δεν ξεχνάω το πρωτοσέλιδο εφημερίδας μετά την ήττα από τα Φερόε που είχαν μια κοπέλα στην κερκίδα με τίτλο «Αχ, κορίτσι μου, δεν είναι ψέματα». Εντάξει, και ξαφνικά... Τι είπε ο Σκόπουλος με την εφημερίδα? Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο, το χτύπημα. Μια κοπέλα με σημαία εθνική στην κερκίδα και ήταν «Κορίτσι μου, δεν είναι ψέμα». Τότε υπήρχε Γκυρτζίκης, υπήρχε Σαρίς, που να κουμπίσει αυτά τα μεγαθύρια του... της παραγωγικής, εντάξει. Και ξαφνικά σήμερα και η Κουτσή Μαρία καταφέρεται με το νου της εναντίον του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Ας φωτίζει λοιπόν και ο ΠΑΟΚ κάποια πράγματα να είναι προσεκτικός. Ωραία. Και από εκεί και πέρα βέβαια ας αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του από αυτού που κάνουν τη διοίκηση της ΕΠΟ. Άλλη φορά όταν διαλέγουνε, να ρωτάνε κανέναν που να καταλαβαίνει ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Πες δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν ξέρω. Εγώ δικηγόρος, είμαι εργολάβος, είμαι ξενοδόχος, είμαι ωραία, πώς το λένε, αγρότης είμαι. Ας βάλουμε κάποιον που να ξέρει, ρωτάς αυτόν και αποφασίζεται βάσει της έκθεσής του. Αυτές είναι οι επιλογές. Όχι, φίλε, ο αγρότης πρόεδρος της ΤΑΔΕ ΕΠΣ, εντάξει, μην πω καμία και παρεξηγηθούμε. Έχει ο λόγος την ίδια βαρύτητα
με έναν που εντάξει και το ποδόσφαιρο. Περισσότερη βαρύτητα. Περισσότερη βαρύτητα. Ναι. Έχει περισσότερη βαρύτητα. Μιλάμε για τέτοια κομμωδία τώρα. Ή ο άλλος μπορεί να είναι... Ναι. Μπορεί να είναι... Υπάρχει κάποιος που να ξέρει ποδόσφαιρο στη διοίκηση της ΕΠΟ. Ναι, υπάρχει κανείς. Πείτε μου τη διοίκηση της ΕΠΟ. Ποιος ξέρει ποδόσφαιρο. Έλα, Ζεστάρο, δεν ξέρουμε τώρα τους προέδρους της ΕΠΣ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τώρα, σε παρακαλώ. Έχει και αξιόλογους ανθρώπους. Φυσικά έχει αξιόλογους ανθρώπους. Ναι, άλλο, ναι, άλλο λέω εγώ. Δεν μπορείς να αποφασίσεις για κάτι που δεν ξέρεις. Το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη. Δεν είναι, πρέπει να μετρήσεις 700 δεδομένα και σε αυτόν που θα προσλάβεις να έχεις πιστεί ότι μπορεί να τρέξει το πλάνο που δεν έχεις. Ποιο είναι το πλάνο σου. Ποια είναι η σχολή σου. Έχεις σχολή. Τι θέλεις να πετύχεις. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιχτών που βγάζεις. Ποιο είναι το νούμερο ένα στοιχείο τους. Ποιο είναι το νούμερο δύο. Ποιο δεν έχουν. Η κουβέντα είναι πιο βαθιά. Είναι πολύ πιο βαθιά. Ναι, είναι βαθιά, αλλά είναι και Σταύρο ανεφάρμοση στην Ελλάδα. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό, εγώ σου ξαναλέω και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κάποιος πώς η Εθνική Βελγίου μετά από τρεις αποτυχίες καθίσαν κάτω. Δεν θυμάμαι τον ακριβή νούμερο, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά είναι σίγουρο, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, πάνω σε αυτό που λες, γι' αυτό το θυμάμαι, ότι μέτρησαν τα στοιχεία χιλιάδων παιδιών μεταξύ 12 και 13 και 15 να δουν αυτό που λες. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν. Τι ποδοσφαιριστές βγάζουμε. Σε σχολή γενικότερα. Με ταχυδύναμη, με δύναμη, με τεχνική, αυτό. Το πλάνο αυτό, μας δείπε αυτό. Μιλάμε τώρα για. Μιλάμε για project. Μιλάμε για project στο Βέλγιο που έχει φτάσει να είναι μέσα στις 5 κορυφαίες εθνικές, μέσα σε 5-6 χρόνια. Αλλά κάναν οι άνθρωποι πράγματα που εμείς εδώ, αν τα πει σε κανέναν πρόεδρο της ΕΠΣ, θα σε κοιτάει με τα μάτια και δεν μιλάει για 2 ώρες. Ναι. Θα κάνετε κανένα μεταγραφή τώρα. Θα κάνετε κανένα μεταγραφή. Πόσο περιμένουμε. Έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 10. Δεν έχει αλλάξει κάτι από χθες. 12. Δεν έχει αλλάξει κάτι από χθες, τα ίδια σχήμα. Ναι. Περιμένουμε τον Ισμαήλ Σίλβα και πάει λέγοντας. Ο Κωνσταντινίδης είναι στη Ρουμανία, πήγε να πει τον Λουτσέσκου. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ωραία. Εντάξει, έγινε Σταύρο. Okay. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ναι. Άντε, καλή συνέχεια. Σταύρος Κόλκας, Στέργιο. Αυτά για το Σταύρο. Θα μπορούσε να πάρει άδεια, αλλά δεν την πήρε. Λέει. Είναι για μένα, για να το κλείσουμε, απλώς θα αναφερθώ και 2 λεπτά και μετά το διάλειμμα στην Εθνική και τέλος. Και πολύ ασχολήθηκα. Όσο δεν το έχω κάνει την τελευταία 5 χρόνια, το έχω κάνει σήμερα. Όποιος διαβάσει, το λέω για τρίτη φορά, γιατί πραγματικά θα πάτε πλάκα, πώς η Ομοσπονδία του Βελγίου από το 0, γιατί κατάλαβε ότι είχαν μείνει οι άνθρωποι στην εποχή του ΣΥΦΟ και από εκεί και πέρα το χάος. Κάνανε μετρήσεις, κάνανε έρευνες, περάσαν ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας από κόσκινο ιατρικών εξετάσεων και αγωνιστικών τεστ για να καταλάβουν ποιο είναι το προσόν του Βέλγου ποδοσφαιριστή στην ηλικία αυτή. Κάνανε κάμπ, διοργανώσανε τουρνουά, δημιουργήσαν ακαδημίες, αλλάξαν τους προπονητές όλων των ηλικιακών εθνικών, των μικρών. Αλλάξανε τη δομή του Βέλγικου ποδοσφαίρου και το πώς θα εντοπίζεται ένας ποδοσφαιριστής στην τελευταία αγωνία του Βελγίου για να βρεθεί μέσα στην εθνική. Μιλάμε τώρα πράγματα ασύλληπτα. Και ενώ υπάρχουν, δεν λέω εγώ ότι μπορεί να κάνει κάποιος στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο, αλλά πάρτε και 5 ιδέες. Αντιγράψτε κάτι. Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε, που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε, αντιγράψτε κάτι. Στείλτε 5 ανθρώπους στο Βέλγιο για 5 μέρες να βρουν τους ανθρώπους αυτούς, που αν θυμάμαι καλά ήταν πίσω από όλα αυτά ένας προπονητής 30 ετών, 35, πίσω από όλο αυτό το ασύλληπτο σχέδιο για την Εθνική Βελγίου, και ελάτε πίσω με 10 πράγματα για να αντιγράψετε. Όχι για να γίνουμε Βέλγιο, αυτό μια φορά συνέβη. Και ήμασταν 2-3 χρόνια μέσα στην δεκάδα των εθνικών ομάδων. Ασύλληπτα πράγματα. Γιατί υπήρχε ένας προπονητής που πραγματικά ενέπνευσε 25 παίκτες. Και παίκτες με προσωπικότητα, μη τι άλλο. Εκείνη η φουρνιά της Εθνικής. Τώρα η προσωπικότητα δεν υπάρχει ούτε στο ελάχιστο, με το κιάλι. Και εγώ τα ακούω Βέρεσέξ.
και η κορυφαία αμυντική και ο Μανολάς και ο Μπασταθόπουλος και ο Σιώπης οργιάζει στην Ισπανία και ο Φορτούνης. Τίποτα. Ένα μηδενικό. Και εγώ αν ήμουνα ποδοσφαιριστής που ήταν μέσα και με τις δύο ήττες από τα Φερόε και από το Λίχτενστάιν και από την Νότια Ιρλανδία, Βόρεια και από τη Φιλανδία και θα ντρεπόμουν να παίξω στην Εθνική. Σοκράτη. Εγώ σαν Στέργιος τώρα. Να αφήσουμε λοιπόν την κριτική και να μείνουν στην Εθνική όσοι θέλουν να παίξουν. Γιατί δεν ήμουν εγώ στις δύο ήττες από τα νησιά Φερόε που κάνατε και αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο μέσα έξω να χάσει η Εθνική από τα Φερόε. Ούτε ο Αναστασιάδης ήτανε. Ούτε ο Γραμμένος ήτανε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Έχετε ακόμα δύο ευκαιρίες για να απολαύσετε το μεγάλο αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου, Παρασκευή και Σάββατο. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνου φυσικά του 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public ωράριο καταστημάτων. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Η Άννα Δωμό είναι μαζί μας, η οποία πλέον βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Η Άννα Δωμό φυσικά προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου, σε πολύ πολύ καλές τιμές. Και η Στίχημαν είναι εδώ μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας χορηγός, γιατί οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους για άλλα τρία χρόνια. Πολλές επιλογές ακόμη και τώρα. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ και σε τένις και σε φόρμουλα και σε πολλά πολλά άλλα. Ξεκίνησε και τα μακροχρόνια σιγά σιγά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα πρωταθλήματα σχεδόν. Ξεκινάει αγάπη ο επικός αγώνας Αρθούρ Ντεγκρέεφ, το ξέρουμε αυτόν. Όχι. Όχι. Με τον Ουλατζιμίρ Ιγνάτικ. Ούτε αυτό το ξέρω. Έχει τένις σήμερα ATP Στουτγκάρδης και έχει δυνατά ονόματα. Έχει Ράουνιτς, έχει διάφορα. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα ποντάρω στον αγώνα Σάρα Κακάρεβιτς με Τέσσα Άντρια Χαφτριμίνο. 1.38 η Κακάρεβιτς, την άλλη δεν την ξαναλέω το όνομα, 2.90. Live είναι αυτό. Θα ξεκινήσει λίγο. Στη Λευκορωσία μου φαίνεται γίνεται. Φοβερό. Στουτγκάρδη πήγε, εκείνο είναι το καλό των ημερών. ATP Στουτγκάρδη. Ναι. Τσεχία, Κίνα. Ανέβα προς τα πάνω. Με και Κίνα έχει στοίχημα. Αυτά προφανώς είναι αυτά που ξεκινάνε τώρα. Α, μπορεί. Ναι. Πάνε τένις. Εκεί έχει καλά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και αν καζίνο, είστε ταλεντάκι όπως και σε η αγάπη, παίξτε και τένις. Με φυσικά βλέπω. Πανεύκολο είναι σιγά. Το πιο εύκολο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για να το κλείσουμε οριστικά το θέμα της εθνικής. Αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα. Την τελευταία πενταετία. Ορισμένες μόνο από τις ήττες ντροπής της Εθνικής. 14 Οκτωβρίου του 2014 Ελλάδα, Βόρεια Ιρλανδία στο Καραϊσκάκι 0-2. Ήταν στο δεξιάκο της άμυνας ο Τωροζίδης, στο κέντρο της άμυνας Παπασταθόπουλος Μανολάς, προπονητής ο Ρανιέρη. Ελλάδα, νησιά Φερόε 14 Νοεμβρίου του 2014 με προπονητή του Ρανιέρη 0-1 στο Καραϊσκάκι. Ο Τωροζίδης πάλι ήταν στα δεξιά. Μανολάς ήταν στο κέντρο της άμυνας, Παπασταθόπουλος ήταν εκτός αποστολής. 13 Ιουνίου του 2015 τον φάγαμε τον Ρανιέρη, πήραμε τον Σέρτζιο Μαρκαγιάν, ο οποίος δεν είναι Αρμένιος, ο Μαρκαγιάν, είναι Ουρουγουανός, πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να έχει κάποια ρίζα. Μάλλον θα έχει κάποια ρίζα. Λοιπόν, 2-1 τα νησιά Φερόε, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μανολάς Παπασταθόπουλος. Λοιπόν, Ελλάδα-Φιλανδία 0-1, 4 Σεπτεμβρίου του 2015. Παπαδόπουλος-Παπασταθόπουλος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα 3-1. Παπασταθόπουλος-Μόρας, το Ρωσίδη στα δεξιά. Λουξεμβούργο-Ελλάδα 1-0, 13 Νοεμβρίου του 2015. Έφυγε και ο Μαρκαγιάν, ήθελε ο Σκίμπε. Σιώβας Παπαδόπουλος ήταν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Παπασταθόπουλος στον πάγκο. Ουγγαρία-Ελλάδα 2-1, 11 Σεπτεμβρίου του 2018,
προπονητής ο Σκίμπε, Μανολάς Παπασταθόπουλος. Τι άλλο έχουμε? Ελλάδα-Εστονία 0-1, 18 Νοεμβρίου του 18. Παπασταθόπουλος-Λαμπρόπουλος. Εντάξει, άρα και εσύ Σωκράτη, κάτι δεν κάνεις καλά. Και οι υπόλοιποι που παίζετε στην άμυνα. Σαφώς και είναι το ποδόσφαιρο ομαδικό και φέρει ευθύνη από τον center for μέχρι τον τερματοφύλακα όταν μια ομάδα δέχεται γκολ. Αλλά σαν αμυντικός με τόσες περγαμηνές και τέτοια καριέρα, το Μανολά δεν τον βάζω στην εξίσωση. Εγώ δεν τον θεωρώ επουδενή τόπο αμυντικό και αποδεικνύεται το Παπατζηλίκη που πίνει κάθε καλοκαίρι. Καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει καλοκαίρι όταν αρχίζουν η Τσέλσι θέλει Μανολά, η Μπαρτσελόνα θέλει Μανολά, η Γιουβέντους θέλει Μανολά, η Manchester City θέλει Μανολά, η Manchester United θέλει Μανολά. Δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε και να βρείτε ποιοι τα έχουν γράψει. Αλλά από τον Σωκράτη, όχι μόνο εγώ και οι εκάστοτε προπονητές της Εθνικής, νομίζω περιμένουν παραπάνω και από τους έμπειρους λεγόμενους της Εθνικής. Άρα λοιπόν, όταν Σωκράτη είσαι μέσα σε όλες τις ήττες, προφανώς και εσύ κάτι κάνεις λάθος. Προφανώς. Εντάξει, δεν γίνεται να φταίει μόνο ο Ρανιέρη, μόνο ο Μαρκαριάν, μόνο ο Αναστασιάδης, μόνο ο Σκίμπε και ο Σωκράτης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είναι μόνο ο Σωκράτης. Απλώς ο Σωκράτης είναι μέσα σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Να είναι στο απειρόβλητο. Ούτε γίνεται ότι αν είναι πρόεδρος της ΕΠΟ Γκυρτζίκης να είναι εθνική Μικόνου, τα βέλη μόνο στους παίκτες και όταν είναι προπονητής ο Γραμμένος, Γραμμένε παρετήσου. Ή όπως έλεγα νωρίτερα με το Σταύρο, να είναι πρωτοσέλιδο, κορίτσι μου δεν είναι ψέμα, το 0-1 από τα νησιά Φερόε. Αυτά για όσους ξεχνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ δεν ξεχνάω και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, πραγματικά γέλασα, αγάπη, πριν από λίγο, με ένα μήνυμα φίλου. Όχι με το μήνυμα αυτό καθ' αυτό, γιατί με ενημέρωσε ο φίλος ο Κώστας. Κάπου διάβασε ο άνθρωπος ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για Ριμπερί. Δεν μπορούσα να βρω εγώ πού, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα προφανώς στα social media και σε φόρουμ κτλ. Από κόσμο. Από κόσμο, όχι από συναδέρφους, γιατί πραγματικά δεν θα λυπόμουν να βγάλω στον τάκο τον συνάδελφο. Κοίτα, και από κόσμο. Έγραφε... Και από κόσμο δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να σκέφτεται. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ... Αν κάποιος τώρα έγραψε ότι. Πάει να χτυπήσει Ριμπερί. Γιατί υπάρχουν πολλοί οπαδοί, αυτή είναι η αλήθεια, με το σαράκι να γίνουν δημοσιογράφοι. Και κατά καιρούς κάνουν πάρα πολλές αποκαλύψεις. Τώρα, ποιος σκέφτηκε να γράψει ότι ο ΠΑΟΚ. Αποκαλύψεις. Ναι. Δεν τους έχεις διαβάσει αυτούς. Έχω δει κάτι σελίδες στο Instagram, είναι η αλήθεια. Κάτι ΠΑΟΚ τάδε, ξέρω εγώ. Ναι, ΠΑΟΚ τάδε. Που γράφουν σύμφωνα με πληροφορίες μου. Ναι, ναι, ναι. Και δεν το έχω ψάξει ακόμα. Τι να ψάξεις, βραγόρι μου, Χρυσό. Και να ξέρετε, γίνεται αυτό. Και έχει από κάτω. Ακολουθεί και ο κόσμος. 10.000 σχόλια από κάτω. Ναι. Χωρίς υπερβολή. Πραγματικά, αν θα βρω. Θα το ψάξω μετά την εκπομπή κανένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω. Γιατί... Τι αν υπάρχει. Ναι, αν βρω ένα σχόλιο. Τι υπάρχει. Αν υπάρχει έστω και ένα σχόλιο για ΠΑΟΚ Ριμπερί, θα αποθεώσω τον φίλο του ΠΑΟΚ που έκανε την κουβέντα αυτή. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι. Θα τον αποθεώσω. Θα πω το όνομά του κανονικά στον αέρα αύριο. Δεν μπορεί. Θα σηκωθώ όρθιος και θα χειροκροτάω. Θα πω ότι ο Νίκος Τάδε έγραψε χθες αυτό τάδε ώρα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το Ριμπερί. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό γιατί θα μας πάρουν με τις πέτρες. Γιατί είναι στέριο. Πραγματικά έτσι νιώθω. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ναι. Ελεύθερος. Δεν έχει γραφτεί από συνάδελφο. Ευτυχώς υπάρχει και ένα όριο μέσα σε όλα αυτά. Έχει γίνει ένα θέμα. Ναι. Που λέει ποιοι είναι οι καυτοί ελεύθεροι της αγοράς. Ναι. Μπορεί από εκεί να είδε αυτό το θέμα ο χύψη φίλος. Α, και να είπε πάρε Ριμπερί. Και να είπε έχει μέσα διάφορα. Ιβάν, πάρε το Ριμπερί. Έχει, ας πούμε, μέσα Μπουφόν. Ωραία. Ντάνι Άλβες, Βερμάιλεν, Οδίν, Μονρεάλ. Ερέρα, Ριμπερί, Ρόμπεν, Ραμπιό, Μπαλοτέλη και Βέλμπεκ. Μία δεκάδα που έχει. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, σου λέει από όλα αυτά. Μάλιστα. Τι μου κάνει γκέλ, Ριμπερί. Όχι, Μπουφόν πάει στην Πόρτο. Οπότε Μπουφόν δεν ασχολούμαι. Ντάνι Άλβες, όχι. Γοδίν ρωτήσαμε, φάγαμε πόρτα. Ναι. Όπως γράφαν ορισμένοι. Ρόμπεν. Πολύ μεγάλο, 35. Γιατί να μην του πάρει δίδυμο. Πολύ μεγάλο. Ριμπερί και Ρόμπεν. Όχι, πολύ μεγάλο. Ο ένα είναι 36, ο άλλο είναι 35. Πάρτε 36 το Ριμπερί να σου. Λοιπόν, εντάξει, θα αλλάξουμε θέμα γιατί ξαναλέω, νιώθω ότι θα μας πάρουν με τις πέτρες. Εγώ θέλω να δω ποιος το σκέφτηκε αυτό, αλλά το okay. Άμα υπάρχει κάποιος φίλος που το θεωρεί λογικό ή το σκέφτηκε αυτός, μπορεί να μας το πει. Τι έχεις τέτοιο, κάποια νέα πληροφόρηση, κάτι παραπάνω? Ναι. Δεν θα αποθεώσω αυτό που το έγραψε, το έχω μπροστά μου. Μου το έστειλε ο φίλος ο Κώστας.
Εντάξει. Θα το προστατεύσω. Γράφτηκε. Γράφτηκε του στυλ ότι φαντάζεσαι αυτό ο Ριμπερί στον Πάοκ να έρθει κτλ. Δεν γράφτηκε σαν. Γράφτηκε σε κείμενο. Όχι σε κείμενο. Σε social media. Σε social media. Λοιπόν, και πολύ ασχοληθήκαμε. Δεν το ξανακάνουμε, παιδιά, συγγνώμη. Απλώς μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Προφανώς. Ηρεμία κατά τα άλλα. Ναι, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα βέβαια στο εξωτερικό. Ας πούμε, στο Βέλγιο από χθες παίζει πολύ έντονο το όνομα του Καντουρί. Το λέγαμε και χθες εδώ. Ξεκίνησε από το πρωί ουσιαστικά που έλεγαν ότι η Σταντάρ ενδιαφέρεται για τον Μαροκινό. Ξανά νέα δημοσιεύματα το απόγευμα ότι η Σταντάρ τον θέλει πολύ, αλλά πρώτα πρέπει να κλείσει τερματοφύλακας γιατί καίγονται για αυτή τη θέση και μετά από εκεί πέρα θα προχωρήσουν όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις και μέσα αυτών και του Ελκαντουρί. Και σήμερα υπάρχει ένα ακόμα δημοσίευμα στο Βέλγιο που λέει ότι η Σταντάρ έχει καταθέσει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ η οποία δεν έχει γίνει δεκτή. Και λένε ότι ο ΠΑΟΚ αξιώνει περίπου 1 εκατομμύριο για τον Μαροκινό, αλλά βγάζουν και μια αισιοδοξία ότι μπορεί και η Σταντάρ να ανέβει και τελικά Καντουρί να πάει προς τα εκεί. Τώρα, λέγαμε και χθες ότι στην περίπτωση του Καντουρί, για μένα τουλάχιστον, φαντάζει πολύ λογική μια πώληση. Δηλαδή, είναι από τους παίκτες που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποια χρήματα και από την άλλη να φύγει ένα βαρύ συμβόλαιο το οποίο δεν έχει καταφέρει να προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ. Κατά τα ψέματα, ο Καντουρί ποτέ δεν κατάφερε να δείξει όσα περιμέναμε όλοι. Ο Λουτσέσκου σίγουρα τον θέλει. Όπως θέλει και κάθε παίκτη να παραμείνει. Αλλά αν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, κάπου το θέμα με τον Καντουρί. Ναι, έχει κουράσει λίγο νομίζω. Αυτή η μόνιμη τάση του να αποχωρήσει, τα λέγαμε και προχθές, δεν θα το επαναλάβω, είναι ασφαλώς αναφέρει το δικαίωμά του να θέλει να πάει κοντά στην οικογένειά του. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους του και αν τους μαθαίναμε, δεν τους αναλύαμε στον αέρα. Δεν θα πούμε ποτέ σε κουτσοπολιά και σε προσωπικά δεδομένα. Ναι, εννοείται. Okay. Ας τα κάνουν άλλοι αυτοί που αποκαλύπτουν επί τρεις μέρες πόσα λεφτά δάνεισε ο Σαλπικίδης στον Βρίζα. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι βοήθησε ο Ελκαντουρί στο τελευταίο τετράμινο που ήταν να φύγει. Τελικά πίστηκε από τον Λουτσέσκο και από τον Σαββίδη. Έμεινε, βοήθησε, okay, πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το κύπελο. Αλλά πλέον νομίζω θα πρέπει ο καθένας να πάρει τον δρόμο του, να επιστρέψει ο Ελκαντουρί στην Ιταλία ή αν θέλει να πάει στο Βέλγιο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η καλύτερη επιλογή. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ξεπουλήσει. Επειδή θέλει να φύγει ο Ελκαντουρί, δεν μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ στην Σταντάρ και στην κάθε Σταντάρ, δώσει 50.000 ευρώ και πάρ' τον. Μα ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό. Αν θέλει, θέλει η Σταντάρ τον Ελκαντουρί να καταθέσει μια καλή πρόταση ή αν θέλουν οι εκπρόσωποι του Ελκαντουρί να αποχωρήσουν, να σκιστούν και να φέρουν μια καλή πρόταση. Μα ο ΠΑΟΚ πρέπει και σε κάποια φάση να κάνει και πωλήσεις. Ναι. Και αυτή είναι η δουλειά του μάνατζερ. Όταν ο πελάτης του είναι δυσαρεστημένος ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο ευχαριστημένος ώστε να θέλει να μείνει μέχρι το τέλος του συμβολέου του. Το καταλαβαίνετε όλοι ότι πλέον εδώ και 10 χρόνια οι υποψηφιστές είναι τα αφεντικά ουσιαστικά και όχι οι ομάδες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ας σκιστεί λοιπόν ο μάνατζερ του να φέρει μια πρόταση που να ικανοποιήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ζητήσει ο ΠΑΟΚ 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ελκαντουρί. Νομίζω ένα ποσό του 1 εκατομμυρίου είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι, ειδικά, ναι. Ειδικά για μια ομάδα της Κεντρικής Ευρώπης, Βελγίου, Ολλανδία, καλά δεν μιλάμε για Γερμανία, που πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό. Και μιλάμε για ένα παίκτη που μπορεί εδώ να μην έχει δείξει πολλά, αλλά έχει καλό όνομα στην αγορά και κυρίως στην Ιταλική. Οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό. Δεν θα πεις ότι τον δίνω όσο και όσο. Μπορείς να εκμεταλλευτείς ότι έχει ένα καλό όνομα, έχει ένα νορμάλ όνομα. Έχει περάσει από ομάδες. Εγώ λοιπόν θεωρώ, για να το κλείσουμε και αυτό, ότι δεν πρέπει να γίνει η προσπάθεια για να παραμείνει ο Ελκαντουρί. Θα πρέπει να γίνει μια άλλη επιλογή για να αποκτηθεί ένας παίκτης είτε στον άξονα, είτε στις πτέρυγες, είτε ακόμα ένας παίκτης όπως ο Μαροκινός, που μπορεί να παίξει και στον άξονα και στις πτέρυγες όπως έπαιξε φέτος. Ξεκίνησε την προετοιμασία σαν αριστερός εξτρέμ. Τα πήρε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Βοήθησε πάρα πολύ και αυτός στα πρώτα 5 παιχνίδια του Champions League όπως όλη η ομάδα. Αλλά στο πρωτάθλημα και με βάση τα χρήματα που έπαιρνε και την επιθυμία του να αποχωρήσει, δεν πρόσφερε, θεωρώ, ούτε το 50% από ό,τι θα μπορούσε να προσφέρει και αυτά που περίμενε ο ΠΑΟΚ να προσφέρει και ο προπονητής. Για μένα, όταν έχεις έναν τέτοιο παίκτη με αυτό το συμβόλαιο, περιμένεις νούμερα. Αυτό είναι το Α και το Ω. Από τη στιγμή που ο Καντουρί ποτέ δεν μπόρεσε να σου δώσει νούμερα και ουσία, ψάχνεις κάτι άλλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το έχουμε πάρα πολλές φορές, από τη στιγμή που έχει τους τρεις
Λιμιό, Ζαμπά και το Λάμπρο, ο οποίο φαίνεται ότι θα μείνει κανονικά. Είναι προτιμότερο να ψαχτεί για μια ποιοτική λύση που θα του δώσει πράγματα από το να έχει, ας πούμε, το Καντουρί και πάλι με ένα τέτοιο συμβόλαιο. Εγώ θα το πω και ίσως έχει και μια ευπάθεια στους τραυματισμούς. Δεν ξέρω, είναι άτυχος, εξαιρετικά. Ένας παίκτης τέλος πάντων ποτέ δεν ήταν σταθερός στον ΠΑΟΚ και ποτέ δεν είχε ουσία. Άρα για ποιο λόγο να μείνουμε σε αυτό, και okay, τακτικά σου δίνει πέντε πράγματα. Εντάξει. Αλλά δεν φτάνει. Και βοήθησε, έβαλε τον κόλπο στη Νέα Σμύρνη. Ναι, okay, δεν φτάνει. Έδωσε την assist στον Πρίγιοβιτ στο Κλεάν τη Βικελή, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο-τρει ναι, ενέργειε σε μια σε χρονιά. Αυτό. Και μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ που φέτο θέλει να μπει στου ομίλου τη Champions League. Για να μπει στου ομίλου πρέπει να έχει ουσία. Κάποια στιγμή πρέπει να το έχει αυτό. Να έχει λίγο πιο εύκολα γκολ. Και από τα άκρα σου. Τέλο πάντων. Ας βρει πρόταση, ας φέρει πρόταση. Δεν είναι κάτι σίγουρο, ούτε λέμε ότι φεύγει ο Καντουρί σώνει και καλά. Απλά το όνομά του συζητιέται και γράφεται. Τώρα τι θα προκύψει, το δούμε. Και στο συγκεκριμένο. Κοίταξε, προφανώς και γίνονται κουβέντες αυτές όταν τις κινεί και ο μάνατζερ. Ένας παίκτης που είναι ευχαριστημένος στην οποιαδήποτε ομάδα, δεν γίνονται τόσες πολλές κουβέντες κάθε μεταγραφική περίοδο. Προφανώς και το ανακοινεί ο Ελ Καντουρί και ο μάνατζέρ του. Εντάξει, είναι γνωστό και κρυβόμαστε. Από το Γενάρη, έτσι κι αλλιώς, ότι το καλοκαίρι θα ξεκινούσε ένας νέος χορός συζητήσεων μεταξύ ΠΑΟΚ και παίκτη για να δουν τι θα κάνουν. Οπότε ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό. Αν θέλει, όπως γράφουν οι Βέλγοι, ο ΠΑΟΚ ένα εκατομμύριο, νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή και λογική τιμή. Ας βρεθεί η ομάδα να δώσει στον ΠΑΟΚ ένα εκατομμύριο, να αποχωρήσει ο Ελ Καντουρί και να συνεχίσουν και οι δύο τον δρόμο του. Και δεν το λέω με την παραμικρή αρνητική χρειά, ούτε θέλω να μειώσω τον Μαροκινό. Στην Εθνική Περού, ο μεγάλος αγάπη Πέρσι Ολιβάρες θα του δώσει τιμητική θέση η Ομοσπονδία του Περού. Τα γράφουν οι αντιφρονούντες για την ΕΠΟ Περού, την αυτά που παίρνει κτλ. Ένας παίκτης που συμμετείχε και στο περουβιανό Dancing with the Stars στην καριέρα του, ο Πέρσι Ολιβάρες. Φοβερή εκείνη η τριάδα Ολιβάρες, Νάγκμπε και Κομίνγκες. Ιδαλλαδικά Ολιβάρες και ο Νάγκμπε για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, στα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν πραγματικά ποδοσφαιριστές που βοήθησαν πάρα πολύ τον δικέφαλο. Και ο Άρντα Στέργιο ετοιμάζεται για τα μεγάλα παιχνίδια. Ο Άρντα, ναι, ετοιμάζεται. Κλήθηκε κανονικά. Καλή επιτυχία, να το ευχηθούμε. Στον πρώτο όμιλο του Κόπα Αφρικα θα είναι η Αίγυπτος μαζί με την Τζιμπάμπουε, υπερδύναμη, την Ουγκάντα και το Κονγκό. Ναι. Το Κόπα Αφρικα που γίνεται στην Αίγυπτο, οπότε θέλει. Θα φτάσει μέχρι τους 4 σίγουρα η Αίγυπτος. Δεν το συζητάμε, θεωρώ. Καλά, επειδή γίνεται και στη χώρα τους, το παλεύουν πολύ. Κοίταξε, είναι η ομάδα με τα περισσότερα Κόπα Αφρικα, η Αίγυπτος. Είναι υπερδύναμη παραδοσιακά στην Αφρικανική Ήπειρος. Οπότε, αφού γίνεται και στην Αίγυπτο, νομίζω ότι στο σβηστό θα πάει μέχρι την τετράδα. Με Σαλάχ, κανονικά. Ναι, άρα αν ο Άρντα παίξει τα μισά μάτς, βάλε κανένα γκολ, καμιά assist κτλ. Θα βοηθήσει την όλη κατάσταση να παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ με μεταγραφή και να ησυχάσουμε επιτέλους και με τον Αιγύπτιο, γιατί πρόκειται περί ασόβαρο ποδοσφαιριστή. 21 Ιουνίου ξεκινάει και τελικώς είναι στις 19 του Ιούλη. Ωραία. Σε χρήζω, αγάπη, υπεύθυνη να παρακολουθείς το Κόπα Αφρικα κάθε μέρα. Δεν νομίζω. Και να καταγράφεις τι κάνει ο Άρντα. Δεν νομίζω. Σε χρήζω υπεύθυνη για ρεπορτάζ ο Άρντα, λοιπόν. Δεν νομίζω, Στέργιο, να πολυασχοληθώ. Θα βλέπεις τα ματσάκια σου στο σπίτι, μια χαρά. Δεν νομίζω. Θα μας αναλύσεις την τάση του προπονητή. Προτιμώ Κόπα Αμέρικα. Το Αμέρικα θα το αναλάβω εγώ. Θα αναλάβεις εσύ το Άφρικα. Δεν. Κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος τέλεχος στέλνει του ΠΑΟΚ 24. Ναι. Του consortium. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε και με μια ακόμη ενδιαφέρουσα κουβέντα γύρω από τον ΠΑΟΚ. Διαφημίζουμε μεταξύ. Η διτσβόλε το φιλικό με τον ΠΑΟΚ 9 Ιουλίου. Εννοείται πως θα βάλουν στην αφίσα τον Diego Bisesvar. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Κλασικά θα είναι όλη η φαμίλια Bisesvar. Το παιδάκι, πατέρας, αδερφός, πάλι, αυτό, ναι. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας είναι τα NAC. Τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Σε πολύ πολύ καλές τιμές, πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή Μεζοτέλους και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο με εκπτώσεις που φτάνουν και τα 70% και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και για όσους θέλουν να ανακοινήσουν ή να ανανεώσουν το μπάνιο τους, θα πάνε στον Φτίκα
Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Θα βρουν επιλεγμένα ήδη πάρα πολλές προσφορές σε πλακάκια και είδη γηγενής, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Γενικότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ξαναλέω, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, ή στο τηλέφωνο για πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο 2-3-10-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο 20 λεπτό για το σημερινό ΠΑΟ 24. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Ραφαήλ. Πόσο καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, τι γίνεται? Καμιά εβδομάδα, δύο. Ναι. Αλλά σήμερα έχουμε ενδιαφέρον μεγάλο. Είπαμε, ναι, από εδώ και πέρα, από σήμερα νομίζω και μετά πλέον θα είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και η γενική συνέλευση του Ερεσιτέχνη στις 7 στο Grand Hotel στη Μοναστήριο, όπου θα είναι και ο ρυθμιστής των εξελίξεων για όλα τα τμήματα του ΑΣ ΠΑΟΚ και φυσικά και για το μπάσκετ, που είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον των φίλων του ΠΑΟΚ. Νομίζω, Ραφαήλ, αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι λίγο πολύ οι ομάδες του Ερεσιτέχνη έχουν βρει τον δρόμο τους. Δηλαδή, ξέρουμε ποιοι θα ηγηθούν των τμήματων, τι να περιμένουμε. Ξαναλέω, λίγο πολύ, εντάξει, δεν είμαστε ούτε έχουμε τη μαγική σφαίρα, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα σε κανένα τμήμα. Είτε το βόλεϊ ανδρών, που είναι το πιο μεγάλο τμήμα του Ερασιτέχνη, είτε για το τελευταίο, εντάξει, όποιο να είναι αυτό. Τελευταίο εννοώντας, καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το εννοώ, δυναμικής, αλλά η ουσία είναι ότι λίγο πολύ ξέρουμε τι να περιμένουμε από κάθε ομάδα. Έτσι, ναι. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το γράψαμε και στο ΠΑΟΚ 24, ότι τα περισσότερα μηνύματα κινούνται στο παρασκήνιο, επέλεξαν να κρατούν τουλάχιστον κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι να γίνει γενική συνέλευση και συνέχεια να προχωρήσουν σε κάποιες ανακοινώσεις παιχτών κτλ. Ήδη ξέρουμε ότι στο γυναικείο βόλεϊ έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον προπονητή και μετά να ακολουθήσουν και οι τρεις ξένες που σίγουρα θα δώσουν άλλη όθηση στην ομάδα. Στο γυναικείο χάντμπολ θα κρατηθεί ο κορμός. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον κύριο Δημήτρουλια. Στο βόλεϊ ανδρών φυσικά είναι το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με αγωνία τα ονόματα που θα ανακοινώσει η ομάδα. Ειδικότερα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει κλείσει έτσι τις βασικές του θέσεις τουλάχιστον και να μένει κυρίως ο Πάγκος. Αλλά νομίζω ότι και εκεί έχουν δείξει οι άνθρωποι του Δικεφάλου ότι και τα προηγούμενα χρόνια πάντα βρίσκουν τους παίκτες εκείνους που μπορούν να κάνουν την διαφορά, είτε στην αρχή της σεζόν, ναι, είτε στα μέσα μετά που γίνονται οι αλλαγές. Η ελπίδα φυσικά όλων όμως ότι τα άτομα που θα επιλεχθούν αυτή τη φορά θα βγάλουν όλη την χρονιά και αν χρειαστούν κάποιες δηλαδή διορθωτικές αλλαγές να είναι μικρές προς τα μέσα της σεζόν. Η προοπτική, Ραφαήλ, να δούμε κάτι καλύτερο από το hardball αδρών, ένα τμήμα που τα προηγούμενα χρόνια πήρε και τίτλους και έκανε και το δικό του κοινό, υπάρχει? Ή τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στο ανδρικό χάντμπολ? Γιατί φαντάζομαι στο γυναικείο η συνταγή θα είναι η ίδια, πάλι ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τους τίτλους. Αλλά στο ανδρικό τι να περιμένουμε, αν είναι ακόμα νωρίς? Νομίζω περιμένουμε σήμερα την τοποθέτηση του κ. Πετρίδη για το πώς θα κινηθεί η ομάδα την νέα σεζόν. Αλλά από ό,τι φαίνεται βγαίνει ένα κλίμα γενικότερης ανανέωσης, ότι η ομάδα την νέα σεζόν θα στηριχθεί στον κορμό των παικτών, των έμπειρων που συνεχίζουν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα και θα προσθεθούν και αρκετοί νέοι παίκτες και από τη Βόρεια Ελλάδα και από τα τμήματα υποδομής του Δικεφάλου. Την ώρα που ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ δείχνουν να κάνουν κινήσεις ενίσχυσης αρκετά πιο σημαντικές και με ξένους παίκτες και με Έλληνες έμπειρους. Άρα δεν υπάρχει προοπτική θεωρητικά, γιατί πάντως στον αθλητισμό δεν ξέρεις μια ομάδα πώς μπορεί να δεθεί και τα λοιπά, τι μπορεί να πετύχει, αλλά θεωρητικά μιλώντας, δύσκολα για τίτλους τη νέα σεζόν, έτσι δεν είναι? Στο δεν θα το έλεγα, γιατί τουλάχιστον έδειξε φέτος δηλαδή ο ΠΑΟΚ ότι παρά τις απουσίες δηλαδή, που είχε και γενικότερα και χωρίς ξένους που έπαιζε από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή την ΑΕΚ την κοίταξε στα μάτια, θα μπορούσε δηλαδή να μπει στους τελικούς. Στο κύπελο το έτσι ο Ολυμπιακός στα ημιτελικά δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Νομίζω ότι οι παίκτες, οι έμπειροι έχουν την γνώση από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι από τίτλους κτλ. Και αν πλαισιωθούν, νομίζω, είτε από νεαρούς παίκτες είτε αν μπορέσουν να βρεθούν και κάποιοι ξένοι, έστω και φθηνοί δηλαδή, που μπορούν να δώσουν λύσεις και να έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που δεν είχε την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή βάθους στον πάγκο και περισσότερες λύσεις, δεν θα απέκλει αυτό το πάθος δηλαδή στο οποίο στηρίζεται η ομάδα να βγει στον αγωνιστικό χώρο και γιατί όχι να κάνει την έκπληξη καμιά φορά απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που έχουν σαφώς περισσότερες λύσεις. Ραφαήλ, να περιμένουμε κόσμο στην συνέλευση του απογεύματος?
Νομίζω κάθε χρόνο το ίδιο λένε όλοι, αλλά πάντα κάθε χρόνο είναι τα ίδια γνωστά πρόσωπα. Θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο, φαντάζομαι, από δημοσιογράφους, γιατί θα είναι και του πασχετικού ρεπορτάζ σήμερα, ναι, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά θα φανεί για τον κόσμο αν θα έρθει, αν θα είναι πάλι τα γνωστά πρόσωπα που βλέπουμε και τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από τους εφόρους δηλαδή, και κάποιοι συγκεκριμένοι φίλοι του Δικεφάλου που έρχονται. Πάντως ήταν καλό για τον κόσμο να έρθει να δει από πρώτο χέρι το πώς κινήθηκαν τα τμήματα την προηγούμενη σεζόν, ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη, και φυσικά αν θέλουν να θέσουν οι ίδιοι τις ερωτήσεις, γιατί εντάξει, πίσω από το πληκτρολόγιο όταν κριτικάρουμε είναι πάντα εύκολο, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν, είναι η ευκαιρία αυτή για να μάθουν ακριβώς το πώς κινούνται τα τμήματα. Στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη αγάπη, στο ποδόσφαιρο η πιστή Ραφαήλ είναι γύρω στα 7-8 άτομα, άντε 10 κάθε φορά. Στον Ερασιτέχνη πόσο είναι, για να έχουμε μια εικόνα? Είναι νομίζω περισσότεροι, πάνω από 100 συνήθως περισσότερες φορές. Εντάξει, επειδή είναι και οι έφοροι από κάθε τμήμα τώρα έρχονται. Εκτός των εφόρων. Γιατί προπονητές και τα... Όχι, είναι λίγοι, δεν έρχονται πολλοί. Είναι γνωστά πρόσωπα. 20-30 άτομα, ας πούμε. Συνήθως ναι. Συνήθως, ναι. Είναι η πιστή τώρα, Στέφ. Ράφα, πάμε λίγο στα χθεσινά. Τι έγινε εκεί στο βόλι με τον Ολυμπιακό, με την ανακοίνωση, με το γήπεδο, με την Ευρώπη? Ναι. Ξεκίνησε το θέμα από προχθές που ήταν η διορία των ομάδων για να δηλώσουν συμμετοχή στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός για μία ακόμα χρονιά επέλεξε να μην δηλώσει να παίξει το Champions League του Βόλεϊ, επικαλούμενος το ότι δεν είχε έδρα, θέλει από 3.000 χωρητικότητα εκεί πάνω, επομένως δεν μπορούσε το κλειστό του Ρέντι. Βέβαια οι άνθρωποι του δεν φαίνεται ότι έκανε και κάποιες ενέργειες για να βρουν γήπεδο, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποια άλλη πόλη, γιατί μπαίνουν μετά και άλλα έξοδα όσον αφορά την μετακίνηση και την διαμονή εκεί πέρα. Και έτσι για μία ακόμα φορά επέλεξαν την εύκολη λύση, να πάνε σε μία διοργάνωση που μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά αυτό βέβαια πληγώνει σίγουρα και το πρεστίζ του ελληνικού βόλεϊ. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε να πάρει τη θέση του Ολυμπιακού και αναγκάστηκε να ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς και το σχεδιασμό του και τις προπονήσεις για να είναι έτοιμος στα προκριματικά του Champions League, και έδωσε και πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλά χρήματα σε ταξίδια να κάνει για να κυνηγήσει το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League. Έγινε ένα θέμα με το γιατί ο Ολυμπιακός επέλεξε πάλι την εύκολη λύση. Αντέδρασε ο Ολυμπιακός και ως συνήθως έριξε την μπάλα στην κερκίδα αντί να απαντήσει στην ουσία του θέματος. Έμπλεξε και τον ΠΑΟΚ, το φωτογράφησε δηλαδή. Υπήρξε αντίδραση και από πλευράς Δικεφάλου. Εντάξει, νομίζω ότι άρχισε η μάχη από νωρίς τουλάχιστον στο Βόλεϊ. Ναι, απλά τα έμπλεξαν λίγο παραπάνω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ναι, τα έμπλεξαν λίγο παραπάνω στο Βόλι. Αντί να απαντήσουν στην ουσία, ναι, στην ουσία που ήταν η καθαρά για το τμήμα Βόλι, νομίζω ότι τα έμπλεξαν αρκετά μετά. Και με το να αναφερθούν στον ΠΑΟ και το γήπεδό του. Ναι. Κοίταξε, εγώ αναρωτιέμαι, Ραφαήλ, μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει και κάποια δικλίδα ασφαλείας, να μην μπορούν οι ομάδες να δηλώνουν παρέτηση. Εντάξει, γιατί για κάποιο λόγο γίνονται και τα εθνικά πρωταθλήματα. Να υπάρχει κάποια ποινή. Εντάξει, αναφέρομαι και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στο μέλλον, όποια ομάδα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να διεκδικεί τίτλους. Το να παίρνει το πρωτάθλημα, ναι, το να παίρνει το πρωτάθλημα και να παρετήσει το δικαίωμα να παίζει το Champions League, στο δικό μου το μυαλό, χωρίς να το παίζω ειδικό, θα πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία. Ακριβώς. Δηλαδή να ξεκινά το πρωτάθλημα με μείον 6 νέα σεζόν. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Αυτό και στο πρωτάθλημα γίνεται το ίδιο πράγμα. Έγινε με την Κυψία, για παράδειγμα, που το Ζιρίνιο δεν μπορεί να είναι για παιχνίδια play-off ή με τελικό. Έπαιξε δηλαδή η Κυψία Πάκου και έχουν παίξει στο γήπεδο των Ψηλών. Δηλαδή, αν μπούμε σε δικλείδες ασφαλείας, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, οι ομάδες οι μισές δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν για πράγματα. Είτε από διοδότηση είτε γηπέδου. Είναι πάρα πολλά δηλαδή πράγματα στο ελληνικό βόλιο τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Έχουμε φτάσει μέσα Ιουνίου. Και ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με την ΕΡΤ, με το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Κάτσε, περίμενε και εσύ, περίμενε. Ακόμα δεν μπήκε ο Αύγουστος, περίμενε. Ναι, και ειδικά με την Ιούνιο. Θες και Ιούνιο στο βόλιο εδώ. Δεν ξέρουμε Ιούνιο στο ποδόσφαιρο θα γίνει. Καλά, με Super League 1, Super League 2. Όταν αρκετές ομάδες δηλαδή στηρίζονται σε αυτό οικονομικά για να βγάλουν την χρονιά, είναι πραγματικά κρίμα νομίζω για το ελληνικό βόλιο που προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά και με την εθνική του. Σε συλλογικό επίπεδο δηλαδή να μένει πίσω. Ναι. Τέλος πάντων, περισσότερα το απόγευμα νομίζω στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λίμπερο. Θα είναι και ο Ραφαήλ εκεί, θα είναι και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει και για τα αριστερικά τμήματα. Αλλά δικαιολογημένα νομίζω το ενδιαφέρον θα πέσει πάνω στην ομάδα μπάσκετ, καθώς οι υπόλοιπες ομάδες του Ερασιτέχνη, είτε με τον κύριο Τσαλόπουλο στο τιμόνι, είτε με τον κύριο Αμυρίδη, άλλες ομάδες, είτε με άλλους ανθρώπους που τρέχουν καθημερινά για τα τμήματα, ξαναλέω, έχουν βρει τον δρόμο τους λίγο ή πολύ. Αλλά η ομάδα μπάσκετ
Ραφαήλ, ένας φίλος ρωτάει αν ισχύει κάτι για κουμεντάκι για επιστροφή. Νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Ήταν την προτεραιότητα του Ανιθρολέφου να μείνει εκεί σαν τρίτος ακραίος. Αποκτήθηκαν οι δύο οι ξένοι και νομίζω ότι τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι θα έμεινε στον Ολυμπιακό. Ωραία. Εντάξει, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ναι. Κάτι άλλο. Περισσότερο το απόγευμα, δεν νομίζω. Ναι, νομίζω ότι από το απόγευμα και από αύριο και μετά πλέον ναι. Θα μπούμε σε ρυθμούς σχεδιασμού των τμήματων και θα βλέπουμε και τις ανακοινώσεις πλέον στα πρόσωπα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Καλό, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για τον Ραφαήλ. Περισσότερο από το απόγευμα. Ξαναλέω, το δικό μου το ενδιαφέρον είναι στην ομάδα μπάσκετ. Τα υπόλοιπα νομίζω η διαδικασία είναι λίγο πολύ τυπική. Εντάξει, θα ακουστούν και πράγματα, θα γίνει απολογισμός, πώς κύλησε η χρονιά. Αλλά το μπάσκετ είναι, αν θα δοθούν απαντήσεις, γιατί ξεκάθαρα μπορεί να μην δοθούν. Ξεκάθαρες, μακάρι να δοθούν και να ξέρει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Στην Αγγλία, αγάπη, θέλω να συνημερώσω ότι αύριο θα ξέρουν το πρόγραμμα της σεζόν. Κάθε χρόνο, από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάιο. Θα αλλάξει μόνο κατά 2-3%. Τόσο αλλάζει στην Αγγλία, ανάλογα με το αν κάποια ομάδα προχωρήσει πολύ στο Champions League ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς μπορεί ο Άγγλος φίλαθλος από αύριο να κλείσει τα εισιτήρια με το τρένο, το αεροπλάνο, με τους φίλους του να πάρει άδειες για να είναι σε όλα τα εκτός έδρας. Εκεί δεν υπάρχει υφυπουργός αθλητισμού που μία λέει επιτρέπεται η μεμονωμένη και όχι η οργανωμένη και μετά απαγορεύονται και οι δύο κτλ. Εντάξει, εκεί το ποδόσφαιρο είναι χαρά για τον καθένα, υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν τιμωρίες για τις ομάδες που μπλέκουν σε μυστήριες υποθέσεις. Το περίεργο δεν είναι ότι γίνεται στην Αγγλία, γιατί στην Αγγλία, okay, ξέρουμε ότι το πρόγραμμα τηρείται πάντα 100% στα πάντα. Το περίεργο είναι ότι και στις άλλες χώρες σιγά σιγά το μαθαίνουν το πρόγραμμα. Κοίταξε, στη Γερμανία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και στην Ισπανία το μαθαίνουν νωρίς. Και σιγά σιγά, ναι. Εμείς θα βγάλουμε γύρω στον τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου πρωτάθλημα πρώτης αγωνιστικής. Μετά θα βγάλουμε από την δεύτερη μέχρι την δέκατη. Μέχρι τη διακοπή. Ναι, γύρω στα Χριστούγεννα θα βγει το πρόγραμμα. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αστείοι γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά. Το έχετε καταλάβει. Το VAR περιμένουμε, Στέργιο. Το VAR θα το περιμένεις πολύ. Θα ξεκινήσει πάλι αυτή η κουβέντα. Πάντως, διέρευσε από μια σελίδα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι κλήρωση στην Αγγλία. Είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Με ορισμένες δικλείδες ασφαλείας να μην πέφτουν ντέρμπι στην αρχή, δεν είναι κλήρωση με την έννοια του όρου. Έχει γίνει μια διαρροή, θα δούμε αύριο αν όντως είναι αυτή η πρώτη αγωνιστική. Για τους φίλους της Πρέμερ, 10 Αυγούστου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Tottenham, Norwich, Bournemouth, Sheffield United, Crystal Palace, Arsenal, Everton, Newcastle, Southampton, Chelsea, Watford, West Ham, Μπέρνλι Λίβερπουλ, Σάββατο 10 Αυγούστου. Ξαναλέω, εάν είναι αυτή η διαρροή έγκυρη και δεν είναι κατασκεύασμα κάποιο έτσι φιλάθλου ή οτιδήποτε άλλο. Κυριακή 11 Αυγούστου, Άστον Βίλα Λέστερ, Manchester United, Brighton και 12 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, Wolves με Manchester City. Περισσότερα αύριο για το αγγλικό πρωτάθλημα που νομίζω δικαιολογημένα θεωρείται το κορυφαίο του πλανήτη. Εντάξει, Μαρουσταρία, εμείς έχουμε λίγο suspense. Εμείς βγάζουμε, ξαναλέω, πρόγραμμα από πρώτη μέχρι τρίτη αγωνιστική, μετά από τέταρτη μέχρι δέκατη. Γιατί να τα έχεις όλα κανονισμένα. Κλείνεις εισιτήρια, ακυρώνονται αγωνιστικές, τζάμπα τα λεφτά σου, δεν πειράζει, έχεις ένα suspense. Ναι. Τώρα αυτοί όλα έτοιμα, ξέρουν από τώρα μέχρι το Μάιο. Και αυτό βαρετό είναι, μην νομίζεις. Ρουτινιάζεις. Σε μένα το λες. Σε μένα το λες. Όταν τα έχεις όλα κανονισμένα, ρουτινιάζεις, δεν είναι. Εμείς έχουμε ένα ενδιαφέρον. Όχι, εμείς έχουμε, ναι, φυσικά. Θέλουμε να κάνουμε συμβούλιο, κόντρα συμβούλιο, ξανά συμβούλιο. Δεν συμφωνήσαμε, τα ξαναλέμε. Ξανά την επόμενη εβδομάδα. Βγάλαμε τρεις αγωνιστικές. Μπορεί να αναβληθεί και κάποια. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, αν εμφανιστεί κάποιο λευκό πόλο και του χρόνου. Τι άλλο μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει 1002, δεν είναι. Σε μεταξύ τώρα που είπα, λευκό πόλο τι γίνεται με τον Τζίλο, καλά, ε. Τι να γίνει, μωρέ, σταριγό. Άλλαξε κάτι από χθες. Καλοκαίρι τώρα. Κλείνουν και τα δικαστήρια κάποια, ας. Διακοπούλες. Ένα δράμα. Διακοπούλες. Από Σεπτέμβριο του 2022 θα δούμε τι γίνει και με τον Τζίλο. Δεν πειράζει, παρακολουθούμε. Τελειώνεται, παιδιά, να γυρίσει ο Δέλτα Μη στην Ελλάδα. Γιατί να γυρίσει. Τον έχει φάει ξενιτιά τον άνθρωπο. Άσε με ρησιά κάποιο. Εγώ σου λέω. Να μην βλέπει την αγαπημένη του ομάδα να παίζει και να αργώνει τα γήπεδα. Η τεχνολογία προοδεύει. Άλλο είναι να είσαι στο γήπεδο όμως, τη αγαπημένη ομάδα. Και άλλο είναι να
το βλέπεις από, από την τηλεόραση. Όλα αυτό, έχουν αυτό που μας έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα, ότι εμφανίζεται τελειωμένος ο Αναστασιάδης από την Εθνική. Διαβάζω στο Sport DNA. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι σαφέστατα αποδείχθηκε ανεπαρκής ο Άγγλος Αναστασιάδης, παρότι το δείγμα είναι πολύ μικρό, αλλά όταν χάνεις από την Αρμενία 2-3 δεν μπορείς να πεις οτιδήποτε άλλο. Αλλά σίγουρα όποιος και να έρθει, γιατί δεν πρόκειται να πει να έρθει ούτε άλλος Ρεχάγκελ, ούτε να έρθει ο Σάντος, μια φορά συμβαίνουν αυτά. Οποιοσδήποτε λοιπόν έρθει, τα πράγματα είναι προδιαγραμμένα και αυτή είναι η εθνική μας, η εθνική αγάπη που όλοι αγαπήσαμε πριν το 2004. Γιατί αυτή είναι η θέση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, είμαστε ένα κλικ καλύτεροι από την Αρμενία, τη Γεωργία. Εκεί είναι, παιδιά, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Αυτό που έγινε το 2004 ήταν το θαύμα των θαυμάτων, με αποτελεργάτη του Ρεχάγκελ. Υπήρχε συνέχεια με τον Φερνάντο Σάντος και επιστρέψαμε στα γνωστά. Για να μην έχουμε και πολλές απαιτήσεις από την εθνική τα επόμενα χρόνια. Δεν θα γίνουμε ομαδάρα αν έρθει αντί του Αναστασιάδη κάποιος Γερμανός, κάποιος Ισπανός. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Γενικότερα επικρατεί μια ησυχία. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Παντού αυτές τις ημέρες. Μα είναι νωρίς ακόμα. Μόνο στον Άρη στέργει ο κάνουν μεταγραφές. Μπράβο στον Άρη. Δεν τα λέτε, δεν τα για τις μεταγραφές, μπράβο. Χθες διάβαζα ένα κείμενο για τον Ντέγε. Mm-hmm. Και είχε κάτι σχόλιο φίλων του Άρη από κάτω. Που τους πείραζε που στο κείμενο η φωτογραφία του Ντέγε ήταν με φανέλα του Ολυμπιακού. Κοίτα να δεις. Και έλεγαν. Κοίτα γιατί βάλατε αυτή τη φωτογραφία. Ποια να βάλουμε, ποια να βάλουμε. Αφού μετά έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Και λέω, αυτό σε πειράζει. Δηλαδή, αν έχεις να φοβηθείς κάτι, σε πειράζει. Και αν έχεις τη μίγα, μοιάζεσαι. Γιατί σε πειράζει να έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα γράφεται το Ολυμπιακό φανέλα θα βάλουν. Και επειδή έλεγε κιόλας ο πρώην άνθρωπος Ολυμπιακού κλπ. Γιατί το αναφέρετε. Συγγνώμη, ρε φίλε, πρέπει να αναφέρω. Τέτοιον πόλεμο στον Άρη που κάνετε. Δηλαδή, θα το πληρώσετε. Του πείραξε τόσο. Είχε 10 σχόλια. Αυτό τα βλέπα πραγματικά όλα ένα-ένα. It's coming home, αγάπη. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει. Τον παίρνουν το σπονδόν Ντέγε, μάλλον. Βδομάδα λέει ότι τον περιμένουν εδώ. Αλλά του πήραξε πάρα πολύ ρε Στέργιο. Γιατί λέει τονίζετε ότι ήταν στον Ολυμπιακό. Γιατί βρε παιδιά δεν είναι μόνο ο πρώτο. Έχει είναι 10 περιπτώσει ίδια τον τελευταίο χρόνο. Όχι, τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν είναι. Δεν είναι μια σειρά. Πού έπαιξε το παιδί αυτό, γιατί δεν το παρακολουθώ και πολύ. Μετά πρέπει να πήγε Κίνα αυτό. Σε κάποια φάση. Ντέγε. Πρέπει να πήγε σε κάποια φάση Κίνα. Αλλά τόσο πολύ να σε πειράζει. 30. Καλά είναι και από εκεί που είναι. Μπορείς να βάλεις και λίγο προς τα πάνω. Λοιπόν, δεν έπρεπε πολύ λοιπόν, να γράφουν σύμφωνα με τους φίλους του Άρη ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού. Έπρεπε να γράφουν ο πρώην φορ της Τιεντζίν Τεντά. Κίνα είναι αυτό. Ναι. Είδες, εντάξει. Μετά τον Ολυμπιακό πήγε εκεί. Ναι. Εντάξει, είναι πιο εύκολο να γράψει τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όχι, δηλαδή. Θα γράφετε ο πρώην επιθετικός της Τιεντζίν Τεντά. Και θα βάζετε φωτογραφία με αυτή τη φανέλα, γιατί είναι τελευταία. Τη Ετζίν Τεντά. Ναι. Δεν θα βάζετε του Ολυμπιακού, η εύκολη λύση. Και μην τυχόν αναφέρετε ότι είναι πρώην του Ολυμπιακού. Άντε με σοβαρευτείτε, άντε βρε. Και μην τυχόν αναφέρετε βασικά ότι τον έχουμε γνωρίσει όλοι επειδή έπαιζε στον Ολυμπιακό. Όχι, ρε. Εντάξει, μην τυχόν. Γιατί πορεμάται τον Άρη. Το γνωρίσαμε που έπαιζε στην. Όπως διαβάζω, στην Bielsa United. Εκεί τον γνωρίσαμε. Ναι. Πότε ήταν αυτό? Το 2006. Τον παρακολουθούσα εγώ. Εσύ, Στέργιο, πιστεύω. Ανελειπώς, έτσι. Εντάξει, Bielsa United, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Τότε στο manager παίζαμε και εμείς με την Bielsa United. Το manager. Λοιπόν. Έχει φτιάξει κόσμο. Αν έχει φτιάξει. Λέει. Αν έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει κόσμο. Πραγματικά. Αλλά όχι, Στέργιο, υπάρχει ένα εκνευρισμό. Ναι. Μη τυχόν. Πραγματικά. Καλή επιτυχία στον Ντέγε. Προτείνω και ο Άρης, άμα όντως τον ανακοινώσει. Αν όντως τον ανακοινώσει, να μην τα αναφέρει μέσα στην ανακοίνωση. Α αναφέρει ότι έπαιξε. Εντάξει, όχι, είχε ένα βιογραφικό. Τελευταία ομάδα στην Κίνα ή πώς τη λένε. Η Τιεντζίν Τεντά. Ναι. Εντάξει, ναι, προτείνω να γίνει αυτό. Ναι. Για να μην θυμάται κανένας. Όχι, μάλλον όχι για να μην θυμάται. Μπας και δεν θυμάται κανένας. Δύσκολο βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Κατά τα άλλα πάντως πραγματικά δεν υπάρχει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε επίπεδο μεταγραφών. Μία ησυχία. Για τον Μπέρκ σιγά σιγά γράφουν και οι Σουηδοί ότι ίσως και να μην πάει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό σιγά σιγά θα το γυρίσουν, νομίζω. Αυτό καταλαβαίνω. Από εκεί που έπαιζε κάθε μέρα, όλη μέρα το θέμα Μπέρκ σιγά σιγά πηγαίνει λίγο προς τα πίσω, λίγο προς τα πίσω. Δεν είναι τόσο μπροστά πλέον. Στην ΑΕΚ θα μπορούσαν να δώσουν 6 εκατομμύρια στον Πόνση, αλλά
Δεν πρόλαβαν να τα δώσουν και τελικά μάλλον θα φύγει. Όχι, μάλλον έχει φύγει, είναι τελειωμένος ο Πόνσε. Εντάξει, μπορεί να σου πει ότι, α, οκ, okay, θα μου τα δώσει τα 6 τελικά. Θα μείνω. Όχι, θα σου δώσουμε μια κερκίδα στην Αγία Σοφιά. Τελικά. Το βόρειο πέταλο. Αποφασίσαμε τα 6 να τα μοιράσουμε, να κάνουμε άλλες μεταγραφές. Ναι. Έτσι, γιατί τα έχουμε και λοιπόν, τα δίνουμε. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μαζί μας ήταν το Ρίζι της Καζίνη και το Θέατρο Βεργίνα. Επενθυμίζω Παρασκευή και Σάββατο τελευταίες δύο παραστάσεις στο αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο Διαμαντή Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του Ρίτσι Καζίνο όλο το 24ωρο. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προοδευτική η είσοδος στο καζίνο πριν ή μετά την παράσταση. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Τανάκ είναι μαζί μας. Τα καλύτερα καταστήματα μπορείτε να επισκεφτείτε είτε για παπούτσια, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντες. Πολλές επιλογές και για άντρες και για γυναίκες και για παιδιά. Τσιμισκή μας στο τέλος το νέο κατάστημα και πλατεία για Σοφίας, Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας η Οφθήκας, πλακάκι και ήδη υγιεινής, στις καλύτερες τιμές της αγοράς με πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι και με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας για όσους θέλουν να ανανεώσουν το μπάνιο τους. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, εύκολα θα το βρείτε. Τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Υποσχόμαστε ότι αύριο δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την Εθνική. Απλά θα αναφέρουμε αν υπάρχει εξέλιξη με την αποχώρηση, μάλλον την απομάκρυση του Άγγελου Αναστασιάδη. Θα μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι τις 3. Από εμάς, καλό μεσημέρι.